τέταρτο, Γιάννη, έφαγες ένα τέταρτο. Ένα τέταρτο. Έχω κάνει μια ώρα live. Έχω κάνει μια ώρα live. Πουλάει το live, φίλε, 25.000, το βλέπω στο τέλος. Εντάξει, φίλε, τι, Γιάννη, είσαι, δεν πουλήσεις. Α, δεν είσαι κόρκας Γιάννη, είσαι Γιάννη, αρχίσαμε τα διβιλικιά. Ε? Πώς το είπες? Διβιλικιά. 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 Δίβα και έτσι. 18 χρόνια με ντύπα, ρε μεγάλη. Τι από πιο νωρίς, από είχα πάρει παγκόσμια σχολικά πρωταθλήματα, θα πω πάντα ο καλύτερος παίκτης ήμουν από 16 χρόνια. Τι σου είπε ο άλλος? Μοιάζεις με τον Μαργαρίτη, τι σου είπε χθες? Όχι, έρχεται ένας και μου λέει... Πες, κάτσε λίγο, το σκηνικό το πρώτο θέλω να πεις, το πρώτο, αυτό έρχεται που είπες μετά. Πρόεδρος του ΠΑΟΚ. Παλιός. Ναι, παλιός, καμία 700 χρονών σήμερα. Ναι. Και μου λέει, εντελώς το άσχητο, μου λέει, Γιάννη, θέλω να σου πω κάτι, αγόρι μου. Έλα, πρόεδρε, και ξέρεις, ναι, κυριούλης, ξέρεις, έτσι. Λέω, παρακαλώ, ξέρεις ποιο μου θυμίζεις? Ποιο να, κάνω εγώ εσένα. Ποιο να? Τον Γκότα. Δεν τον σεβάστηκα εκείνη την ώρα, ούτε την ηλικία του, ούτε την ιδιότητά του σαν πρόεδρος. Τι είπες, δηλαδή, για πες μου. Μην ηλικίας, τι θα τον κάνω. Είναι δυνατόν? Τον Γκότα, ε. Και τώρα που το λες. Το μοναδικό πράγμα που μπορεί να μοιάζει με μελαχρινός, τίποτα άλλο. Άντε ρε Κερκυραρά. Αχ, παρά λίγο. 1-1, Ολυμπιακός Κέρκυρα, καθυστερήσεις πρώτη μηχρόνου. Στην κόντρα ο Ολυμπιακός είχε ανοίξει το παιχνίδι. Μιλαλά στην μπάλα. Αν της ανοίξει το μηχρόνο, αν και θα το φάει τώρα η Κέρκυρα, νομίζω. Πάρ' το. Το φάγε. 2-1, Μιλαλάς. Στο 40-6,5. Ναι, βγήκε στην κόντρα η Κέρκυρα, τον άφησε τον Ολυμπιακό να τρέξει, δεν έγινε φάουλ εκεί. Έξαλλη ο Κόντις ήταν αυτός. Ο Κόντις είναι προπονητής. Ναι. Ο άλλος που έπεσε στον Ηλίθιο και τον Πανηλίθιο. Έχει την ταινία, ίδιος είναι. Ναι. Δεν έχει καθίσει στον πάγκο. Ναι, δεν έχει καθίσει στον πάγκο. Γιατί? Δεν ξέρω, με ρωτά. Νομίζω έχω καταλάβει πώς λειτουργούν αυτοί. Έχω μπερδευτεί τελείως. Το ποδοσφαιρικό Ολυμπιακό δεν μπορώ να καταλάβω. Συγγνώμη, αυτοί δεν είπα θα κατέβουν με τα τσικό. Με την ΚΑΠΑ 20. Καλά τώρα, δεν ξέρεις τι είναι αυτή τώρα. Χάνουν πρόστιμο όλοι. Πώς λέγονται? Γολάρα όμως, έβαλε. Ναι, εντάξει, όταν το δίνεις όλη τη γωνία. Δηλαδή τώρα εκεί έχει όλη την αιστεία μπροστά του. Ο στόπερ δεν κλείνει την ανοιχτή γωνία του τροματοφύλακα. Ο τροματοφύλακας δεν πηδάει καν. Ο τροματοφύλακας δεν μπορεί εκεί. Από τη στιγμή που έφυγε η μπάλα με εσωτερικά φάλτσα. Είναι το πρώτο γκολ του Μιλαλά στη σεζόν. Και μας ζαλίσανε τα... ναι. Τον έρωτα. Ναι, ναι, ναι. 0-1 η Τραμζοσπορ. Για όσους έχουν παίξει στοίχημα, δεν μας απασχολεί βέβαια σαν ντουέτο αυτό το πράγμα. Μας απασχολεί το μπάσκετ κυρίως. Το μπάσκετ. Ο Γιαννούλης νόμιζε ότι είχε παιχνίδι με τη Μεντ χθες και μου λέει δεν θα έρθω στο παιχνίδι. Και πώς γυρνάω το κεφάλι μου, τον βλέπω πίσω μου. Πες μας. Ο Κόκας καθόταν στα επίσημα, εκεί που έχουν 120 ευρώ σε κάθε αγώνα. Τι να κάνω, ρε φίλε. Γιαννούλης κούτρα πίσω. Μπακλαβά αγωνία. Τι να κάνω. Θέλω να είμαι πίσω από τον πάγκο. Θέλω να ακούω τι λέει ο προπονητής. Και να ακούει και ο διαιτητής. Να ακούς τι λέει ο προπονητής. Ναι, μ' αρέσει. Αν ακούς τι λέει τα συστήματα και αυτά. Όχι, και... δεν τα πινελίκια. Τα πινελίκια. Μ' αρέσει εμένα αυτό. Με τι τρελαίνεται. Θέλω να ξέρω με τι τρελαίνεται. Το βλέπεις μέσα στο γήπεδο. Δεν είναι όταν γυρνάει και μιλάει στους άλλους. Ναι, όταν γυρνάει και μιλάει στους άλλους. Α, εκεί... Α, ξέρω γιατί το κάνεις. Ναι. Γιατί τι? Θες να δεις άμα το πιάσεις ή όχι. Ναι. Μπράβο, ωραίο. Σε εκπαιδεύει αυτό το πράγμα. Μπράβο, ωραίο. Δηλαδή... Έξυπνο, δεν το. Δεν είχα σκεφτεί. Εγώ αυτό πιστεύω, ότι κάθε παιχνίδι πρέπει να είναι και εκπαιδευτικό. Για ένα άθλημα που δεν το ξέρω, ρε φίλε, σαν τον το μπάσκετ δεν το ξέρω, σαν το ποδόσφαιρο. Καμία σχέση. Ωραία. Αλλά ήταν πολύ εκπαιδευτικό. Και καταλαβαίνεις τη δυσκολία, φίλε, του προπονητή όταν δεν έχει όλο το rotation του. Καλά, άμα δεν παίζει με όλο τα όπλα, σίγουρα είναι. Ναι, όταν σου λέει που είναι βασικά δύο περιφερειακοί, ρε φίλε. Αυτό το πρόβλημα όλη τη χρονιά. Mm. Πάντα πρόβλημα με τους περιφερειακούς. Ναι. Και με τους ψηλούς τι προβλήματα έχουμε? Τίποτα. Ήρθε ο Διαμαντής και τους έβγαλε όλους έξω. Ήρθε ο Διαμαντής, το 1-10-2 Τζάκσον. Δεν είναι μόνο ο Διαμαντής. Ο Διαμαντής θα δίνει τα σφυρίγματα. Δεν είναι μόνο ο Διαμαντής. Ο Διαμαντής έπαιζε από εκείνη τη γωνία. Αυτό έπρεπε να τα δίνει. Αλλά τα έδωσε όλα. Δεν είναι γυναικείο βόλεϊ που απαγορεύεται να Τζάκσον δεν έχει κάνει τίποτα, φίλε. Να σου πω κάτι. Δεν το δίνει. Είναι αρχή του παιχνιδιού. Έχει δώσει ένα. Πού είναι? Πού είναι, ρε παιδί μου, ναι. Το δεύτερο καπάκι δεν το δίνεις. Και μόλις το δίνεις, γίνεται ένα παλατάκι που είχε χθες πάρα πολύ κόσμο. Είχε πάρα πολύ για τα συνηθισμένα. Και ήταν ωραία ατμόσφαιρα.
ανακάτεψε την κερκίδα μέσα στο παιχνίδι. Και από το τρίτο λεπτό, τέταρτο λεπτό. Πέφτανε πινελίκι. Ναι, μέχρι να τελειώσει ο αγώνας. Δηλαδή, κουραστήκαμε. Πολύ πινελίκι, φίλε. Συγγνώμη, είδες τι ώρα τελείωσε ο αγώνας. Το διάβασα. 2 λεπτά και 5 είναι το έγραψε. 2 ώρες και 5 λεπτά. Δεν γίνεται αυτό, χωρίς παράταση. Ένας αγώνας είναι από 100 λεπτά το μέσο όρο. Δηλαδή, πας, ξέρω εγώ, 5 μέχρι 6. Και 40. Ναι. Εκεί πέρα είναι μέσο όρο. Τώρα 5 λεπτά πάνω, 5 λεπτά κάτω, 5. Δεν έχει σημασία. Πάνω από 10 λεπτά. Όχι απαγορεύεται, δεν τελειώνει το μάτς. Δηλαδή είναι το πρώτο δεκάλεπτο κάτσε 25 λεπτά. Ναι, φίλε, το πρώτο δεκάλεπτο 25 λεπτά. Μπορεί και παραπάνω. Έχει πάει σχεδόν και μισή. Ναι. Από, είχε στην αρχή πάγω 8 φάουλ. Πόσα είχε, 7-8 φάουλ. 8 και οι άλλοι είχαν. Πόσε φορέ βγήκε η μπάλα έξω, σταμάτησε ο χρόνο. Δηλαδή έτσι. Βολές. Εντάξει, δεν είναι. Εμένα μου δείξαν πρόθεση. Δεν, δηλαδή πραγματικά. Να σου πω κάτι. Αν είχαν ήτανε μείνει στα δύο του Τζάκσον. Αλλά δεν ήταν με πρόθεση από το Λαύριο. Δεν το ξέρεις αυτό. Κατάλαβες, δηλαδή δεν ήταν. Δεν μπορείς να το ξέρεις. Δεν μπορεί να πεις ότι είναι περίεργη διαιτησία από μια ομάδα που τους έπιους διαιτητές. Μπήκαν στο μυαλό τους αυτό και σφυρίξαν όλες τις επαφές των ψηλών. Χθες ήταν το ένατο παιχνίδι, όχι το ψηλών, το ψηλών του ΠΑΟΚ. Το ψηλών του ΠΑΟΚ, ναι. Όχι το ψηλών του Λαυρίου. Αυτή μια χαρά παίζανε. Πώς λένε το παιδί, τον Έλληνα αυτό. Ο Καραμανάκης. Αυτός. Εγώ δεν τον ήξερα. Και αυτός πήρε 6 φάουλ από τους ψηλούς του ΠΑΟΚ στο πρώτο ημίχρονο. Πήρε 5 φάουλ στο πρώτο δεκάλεπτο. Ναι. 2 από τον Γκρουμπάλη. 2 τον Τζάκσον. Και ένα Μαργαρίτης. Και ένα Μαργαρίτης. Και Μαργαρίτη με το που πήγε, δηλαδή στο φτερό, μπαμ. Και, που ήθελε να τον προφυλάξει χθες το Μαργαρίτη, το είδες. Το κάνει συνεχώς αυτό. Τον κρατάει στο τελευταίο δεκάλεπτο. Έχει βάζει μέντες, ξέρεις, ο Μαργαρίτη. Ναι, έχει κουραστεί το παιδί. Εκεί είναι χρήσιμος. Εκεί είναι χρήσιμος. Ναι. Στο τέταρτο. Καταλάβες. Εγώ πιστεύω το κάνει συνειδητά. Πριν φτάσουμε στη διαιτησία. Ναι. Δηλαδή το πιάσαμε τώρα εδώ πέρα. Εγώ επιμένω ότι δεν μ' αρέσει αυτό που κάνει ο coach Παπαθεοδόρου. Σε ποιο? Να ξεκινάει η πεντάδα. Τη μη σταθερή του πεντάδα. Τώρα πρέπει να άκου να δεις τώρα. Εγώ θα συμφωνούσα αν είχε όλο το rotation του. Αλλά από τη στιγμή που δουλεύουν δύο γκάρ, είναι λογικό να ξεκινήσει με τον Τζόχλα, ο οποίος δεν έχει συνήθως χρόνο, τουλάχιστον να φέτος, βάλει πιο φρέσκο, ωραία, τον Κατσίβερη στη διάρκεια. Όχι. Ρε φίλε, ο Κατσίβερης στο τέλος έκλασε Μέντες. Όχι. Ο Κατσίβερης για μένα, που δεν ξέρω τι έγινε όλη τη βδομάδα, δεν ξέρω αν είναι τραυματίας, δεν ξέρω αν γυρίσει κανένα πόδι, άμα είναι άρρωστο. Τον είχε για τον Μούρ, δεν ξεκίνησε ο Μούρ. Δεν ξεκινάς. Το παρατάκι παίζει, ρε Σταύρο, τώρα δεν παίζει μέσα στο Λαύριο. Το Μούρ είναι κορυφαίο. Αυτοί πρέπει να τους κυνηγάνε. Δεν τους κυνηγάς εσύ. Ίδιες ομάδες. Ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή έχει ανέβει από αυτά που ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Είναι άλλη ομάδα από ό,τι ήταν μέχρι πέρυσι. Που έβγαινε τρίτος. Τώρα τα αξίζει. Παίρνει τις νίκες που πρέπει. Είναι σταθερή ομάδα. Όσο μπορεί να είναι. Mm-hmm. Με το budget που έχει. Δεν πας να ξεκινήσεις και να πεις «Α, δεν ξεκίνησε πεντάδα ο Μουρ ή ο κάθε Μουρ, δεν θα βάλω εγώ το δικό μου». Όχι, αδερφέ. Εδώ είσαι στο παλατάκι, είναι στο γήπεδό μου. Εγώ κάνω την πεντάδα. Δεν με νοιάζουν αυτοί που θα παίξουν. Αυτοί πρέπει να ξεκινήσουν. Άλλο να πάω να παίξουμε στο Λαύριο, που είναι μια πολύ καλή ομάδα, με καλή έδρα όλα τα πάντα, και να πεις όποιος είναι, κάτσε να βάλω τον Τζόχλα τώρα ή να μην βάλω τον Κατσίβελη. Εκεί είναι άλλη τακτική. Μέσα στο παλατάκι, καταλαβαίνω αυτό που έχει και κόσμο, γιατί σίγουρα όλοι τρελαθήκαν τη χαρά τους παίχτες, παράγοντες, όλοι που είχε χθες τόσο κόσμο, που δεν είχε, 3.000 είχε. Ναι, τόσο. Φτάνει. Και σιγά σιγά να χτίζεται. Σου λέω το μοναδικό πράγμα που δεν ξέρω γιατί ο Κατσίβελης δεν έπαιξε πεντάδα. Έπρεπε να παίζει ο Κατσίβελης πεντάδα. Γιατί για μένα ξέρεις τι έγινε. Μπήκε στραβωμένος μέσα. Δεν ήταν τα καλά του παιχνίδια. Από την εμπειρία μου, από τα μάτια μου, από όσα καταλαβαίνω, μπήκε στραβωμένος μέσα. Ούτε τρελή ενέργεια είχε, ούτε ορμούσε όπως ορμάει, που δεν είναι πάντα σωστό, αλλά. Δεν κρατιέται από τη χαρά, όχι από τη χαρά του, ξέρεις, από το τρόπο παιχνιδιού. Ήταν πολύ σβηστός εχθές. Ήταν σβηστός. Εγώ θα μίλησα και με έναν άλλον προπονητή αργά το βράδυ που είδε το παιχνίδι. Το λέω έτσι και έτσι, λέει, και εμένα έτσι μου φάνηκε. Δηλαδή δεν ήταν κάτι που. Δεν θέλω να λέω ειδικά για παίκτες με ονόματα και αυτά. Δεν θέλω ούτε
ξέρω, ο τρόπο που μιλάω να προσβάλλω και κανέναν. Ναι, σου λέω στα ίσια. Εμένα μου φάνηκε ότι είχε πρόβλημα. Αν μου πει τώρα, κοίταξε, είχε πρόβλημα, ήταν άρρωστο όλη τη βδομάδα και έχει χάσει 5 όχι, κιλά. Από... Έχει δύο playmaker. Πρέπει να μοιράσει χρόνο. Ναι, αλλά το, ο Τσόχλας είναι η δουλειά του να μπαίνει από τον πάγκο. Ο Κατσίβελης δεν, και δεν είναι η δουλειά του να παίζει πεντάδα του Τσόχλα. Δηλαδή. Ναι, έχει την εμπειρία όμως να διαχειριστεί. Δεν έχει την εμπειρία. Γιατί ο Τσόχλας μπαίνει όταν μπαίνει, μπαίνει για να δώσει λύση. Έπαιζε τα πίκ ρόλ και έψαχνε το σου του. Γιατί όταν το βάζει αλλαγή όλη τη χρονιά, κολλάνε όλοι οι άλλοι και γι' αυτό. Και είναι και πολύ καλό αυτό. Mm-hmm. Δηλαδή, έχει ο Τσόχλας, θα μπει μέσα 8 λεπτά. Πρέπει να σουτάρει 5 με 6 φορές. Γιατί το έχει πίκ ρόλ, να βγάλει δύο άμυνες, να πάρει. Δηλαδή, μπαίνει συγκεκριμένα πράγματα. Εχθές όμως τον έδωσε τα κλειδιά, κατάλαβες. Δηλαδή, έπρεπε να οργανώσει την ομάδα, έπρεπε να του ελέγξει. Για μένα κάτι έχει ο Κατσίβελης. Άμα δεν έχει τίποτα, άρα μπήκε στραβωμένος. Γιατί δεν έπαιξε πεντάδα. Επειδή πήγε καλά πάνω στο Μουρ, γενικά στην οργάνωση δεν ήταν και καλή. Σε ποιο πήγε καλά. Στο Μουρ πήγε καλά. Ποιος? Ο Κατσίβελης, ο δεύτερο μήχρονο. Ο Μουρ είναι το κλειδί του Λαβρίου. Πλάκα, κάτι Μουρ παπάδες έκανε χθες. Δεν με βάζει να ανοίγω εσάκι, περίμενε. Τι να ανοίξει εσάκι, πλάκα κάνεις. Πήρε την μπάλα στα χέρια του. Τον έβαλε καθαρό playmaker ο προπονητής του Λαβρίου και άμα δεν ήταν ο Μουρ, δεν υπήρχαμε. Θα δούμε, ρε φίλε. Κοίταξε, αυτό το παιχνίδι έπρεπε να κερδιθεί από τον ΠΑΟΚ γύρω στους 14 πόντους. Εκεί έτσι πως έγραψα και αυτό, έτσι ήταν το, όλο το παιχνίδι. Οι διαιτητές το κάνανε ντέρμπι. Το κάνανε ντέρμπι, γιατί θέλανε να το κάνουν ντέρμπι. Ούτε έκανε τίποτα το Λαβρίου super wow για να είναι μέσα στο παιχνίδι συνέχεια. Εκτός από εκείνο το πεντάλεπτο που τους βγήκαν όλα. Α, δες τη στατιστική του Μουρ, τι έχει. Πόσα σούτ έκανε, όχι πόσα έβαλε. Έκανε 15-20, όχι, άσεις βολές. Άσεις βολές. 14 σούτ. Έκανε 14 σούτ και πόσες βολές. 10 βολές. Και άλλα 3 πες. Mm. 15 σούτ είπες. Ναι, και αλλά... 3-18, 18 προσπάθειες πήρε. Πλάκα κάνεις. Ναι, όλα φίλε, από αυτόν αρχίζαν και τελείωναν. Ωραία, 18 προσπάθειες στις. Πόσες έχουν, ναι, στις 70. Ωραία. Δεν μετράς έτσι, ρε. Πώς δεν μετράς έτσι. Δεν μετράς έτσι. Ξέρεις, είναι 18 προσπάθειες. Αλλά άμα ήταν εύστοχος, θα έπρεπε να βάλει 30 πόντους. Με 50% να έχεις όλα αυτά, θα έχει βάλει 36 πόντους, πες με μέσα όρο του τα δίποντα. Mm. Κατάλαβες. Κοίτα, αυτή γενικά πλην, πλην του Μουρ και του Νίξον στο τέλος που του δώσαν τους διαδρόμους. Ο Νίξον αυτό... έβαλε γιατί... 8 πόντους σε 1,5 λεπτό. Εσύ ξέρεις γιατί εγώ διαφωνώ. Γιατί ο ΠΑΟΚ πίεσε ψηλά στην επαναφορά τους. Και έδινε το διάδρομο και το γήπεδο όλο στον Νίξον. Εκεί... Ποιος πίεζε. Όλοι πίεζαν. Πίεζε. Ήταν ψηλά ο ΠΑΟΚ. Στην αρχή στο πίεζε. Τέλος σου λέω τώρα εγώ. Στο τέλος πάντα έτσι γίνεται. Γιατί γίνεται έτσι, γιατί δεν με τον περιμένω. Γιατί εγώ. Είσαι μπροστά, ναι, και δεν θα σε φάσει καλάθι και φάουλ ή τρίποντο, ναι, και πιέζει για να σε περάσει να φάσει καλύτερα δίποντο. Ναι, ρε φίλε, δεν παίζω καθόλου με τον χρόνο. Τρώω σε 3 λεπτά καλάθι. Δεν πρέπει να τον περιμένω λίγο να τον καθυστερήσω. Αυτό είναι εντολή του προπονητή. Δεν αυτό είναι... σου λέω, εκεί διαφωνώ εγώ στη διαχείριση. Κοιτάξτε, του αγώνα. Δεν μπορεί να τον περιμένει ούτε στο κέντρο, γιατί άμα οι κοντοί οι μαύροι πάρουν φόρα. Σε περνάνε σαν σταματημένο και παίζεις 5 εναντίον 4. Και συνήθως αυτοί παίρνουν όλη την επίθεση, ή δίνουν την ασίστα από κάτω γιατί θα πάει βοήθεια ο ψηλός, ναι, και θα καρφώσει ο ψηλός, ή θα το κάνουν μόνος του. Δύο παίκτες παίζουν στην πίεση. Ναι. Το playmaker που σε περνάει και η τελική ασίστα από κάτω. Δεν ξέρω. Εγώ πάντως σου λέω ότι δεν πρέπει. Δεν πρέπει. Ο προπονητής ξέρει. Πέτε γουέι, φίλε. Εκεί που δεν υπάρχει στο χάρτη, ξαφνικά σου κάνει παιχνίδι με 34 πόντους, 9-10 δίποντα. Ένα λέει άπεχασε. Όλα με drive βέβαια τα δίποντα σχεδόν. Φίλε, είναι ψηλός, είναι αλτικός, είναι γρήγορος. Εννοείται. 3-7 τρίποντα που δεν το έχει συνήθως. Και 7-12 βολές. Έχει επίσης 7 rebound, 2 assist. 8 κερδισμένα foul. Κλέψιμο. Σούπερ. Πόσο έπαιξε, πόσα λεπτά. 34. Δεν θυμάμαι καθόλου να έχει βγει. Όχι, δεν βγήκε σε κάποια φάση. Ναι, αλλά ειδικά. Εντάξει, έπαιξε. Καλός παίκτης. Κοίτα, αυτό που ακύρωσε ενδιαιτές είναι τον Τζάκσον με 6 λεπτά, 6,5.
Εντάξει, αυτό με τον Τζάκσον ήταν τραγικό. Πες μου, το... τι θα πάθαινες εσύ αν στο έκανε αυτό. Τίποτα, τεχνική ποινή και τα γνωστά. Εντάξει, δεν γίνεται να παίρνεις δύο φάουλ σε ένα λεπτό. Ένα τρίποδο σου ήταν ο καημένος. Ένα τρίποδο φάλε κιόλας. Δεν πρόλαβα να παράλληλα προσπάθεια. Τέσσερα rebound. Μα αυτό είναι, σε κόβουνε. Σε κόβει, μπαίνει μέσα ο Κρουμπάλι. Κάνει και αυτός δύο φάουλ. Εντάξει, από τον Κρουμπάλι το περιμένεις ότι θα σου κάνει φάουλ. Γιατί παίζει πιο πιεστική άμυνα, βάζει τα χέρια του πιο πολύ, σπρώχνει, κάνει. Εκείνος το τρίποδο το φάουλ είναι φάουλ. Κοίταξε, όλα το είναι πέμπτο φάουλ. Του. Εκεί είναι όλα φάουλ. Το θέμα ήταν ότι είχε λάθος θέση. Και όταν έχεις λάθος θέση, έχεις λάθος επιλογή. Δεν φτάνει που έχει λάθος θέση. Όταν πήδηξε, ο άλλος καθυστέρησε. Δηλαδή, τον γάτος και ο άλλος δεν την πήρε και την μπουμπούνησε. Λέει θα πήγε για το φάουλ. Και το έφαγε. Λέει θα πέσει απάνω μου. Γιατί οι ψηλοί όταν μαρκάρουν στο τρίπο, επειδή δεν έχουν συνηθίσει, πάνε διαγώνια το άλμα του, δεν πάνε προς τα πάνω. Ναι. Σαν άλμα εις μήκος. Ναι, ναι, κατάλαβα. Και όταν φεύγεις έτσι, πού θα προσγειωθείς, απάνω μου. Την πετάει ο άλλος. Ναι, αλλά τον πετυχαίνει, ρε φίλε, τον βρίσκει και χαμηλά, όχι στο Αλβέρτη, χέρι. Αλβέρτη, το θυμάσαι. Ναι, τον βρίσκει. Ο Αλβέρτη έπαιρνε και αγκαλιά για να πέσει απάνω του. Ναι, τον βρίσκει πολύ μετά αφού έχει φύγει μπάλα. Ναι, και είναι απλή επαφή. Σημασία. Δεν έχει απλή επαφή. Είναι επαφή, είναι φάουλ. Είναι φάουλ. Τα βατζιλίκη το διάστημα. Τι κάνανε οι παλιά που τώρα το άλλαξανε. Τι? Κλωτσάγανε. Σηκώναν το πόδι. Σηκώναν το πόδι να κουμπίσει. Σε αυτά ήταν μανούλα ο Αλβέρτη. Ποιο άλλο το έκανε αυτό να δει. Ο Μπάνε. Ο Μπάνε το έκανε. Ο Μπάνε σε κλώτσαγε. Δεν πήγαινε για το φάουλ, ήθελε να σε κλωτσίσει. Ναι, γεγονός. Τέλος πάντων. Πάμε ναι. Σε πρώτο διάλειμμα. Να πάρουμε την ανάσα μας. Σε λίγο πάλι μαζί. Πάνω που και πήγε να ισοφαρίσει, έφαγε το τρίτο. Έχασε μια φάση με τον Κύπριο που είχε μπροστά. Μόνος του με τον πρωτό κεφαλιά την έστειλε πάνω του. 7 μέτρα εστία. Δηλαδή αυτό τώρα, ρε φίλε. Παίζω εγώ μια κατηγορία. Μου έρχεται τέτοια φάση και το χάνω. Δεν το χάνω. Και στην επόμενη φάση ο Ολυμπιακός πέτυχε το τρίτο γκολ. Και κάπου εδώ η Κέρκυρα λέει το πείμα και αποχαιρετά την Super League. Τελείωσε. Και 3 στα 3 να κάνει. Σφιχτή είναι. Είναι 5 βαθμούς διαφορά. Μάλιστα. Από τον Απόλλωνα. Με το ποδόσφαιρο. Ναι. Το από το πηματάκι Κέρκυρα. Ωραίο ταξίδι. Το χάνουμε. Χάσαμε Χανιά και Κέρκυρα. Δηλαδή και θα μας μείνει ο Κομπότης και το Αγρίνιο με τα παϊδάκια. Μόνο θερμίδες μας έμειναν. Και στη Λιβαδιά είχα καλά κρέατα. Το χειρότερο είναι στο Αγρίνιο, ρε. Το Αγρίνιο δεν έχει τίποτα άλλο, μόνο κοψίδια, αρνίσια. Ωραία. Συν δύο έρχεσαι μετά από δύο μέρες. Σου λέω, παίρνεις 2 κιλά. Ναι, ναι, αυτό λέω. Όχι, παίρνεις 2 κιλά. Παίρνεις 2 κιλά, δηλαδή δεν παράγγελες κάτι άλλο. Τρέπεσαι να πάρεις κάτι άλλο. Στα φέρουν ψημένα, τα μετράνε ψημένα το κιλό. Δηλαδή έχουν μαζέψει. Ναι. Δεν στα μετράνε πριν τα βάλουν. Ε. Και τα 2 κιλά, ξέρεις πόσο είναι, Γιάννη. Ένα τόσο πράγμα. Δεν σου κάνω πλάκα τώρα. Τόσο. Αρνίσια. Ναι. Και αρχίζουμε. Πάντα και ούτε τι σαλάτες. Και πάλι παραγγέλνουμε και σαλάτες. Ούτε τις κοιτάμε. Και πατάτες. Ούτε. Καλά, ούτε σου λέω, ούτε ξόφαλτσα. Έτσι, έτσι. Ούτε ξόφαλτσα. Τέλος πάντων, λέγαμε για το μπασκετικό το χθεσινό. Δεν είναι πάρα πολύ δύσκολο για μια ομάδα, ρε Γιάννη, στο επίπεδο του ΠΑΟΚ. Ωραία. Με 700.000 μπάτζετ πόσο είναι. Τόσο. Εκεί κάπου. Να κάνει 7 νίκες σερί. Ωραία, στο ελληνικό πρωτάθλημα. Είναι σπουδαίο, δεν είναι μόνο καλό. Είναι ρεκόρ, είναι ιστορία, γράφεις, εσύ κάνεις. Εντάξει, είναι πράγματα που γι' αυτό παίζεις, γι' αυτό αγωνίζεις, γι' αυτό κουράζεσαι, για να κερδίζεις. Τώρα υπάρχει αυτό το σερί και από ό,τι διάβασα πριν και πολλά χρόνια να γίνει τέτοιο σερί. Κοιτάξει, όλα αυτά, ξαφνικά τώρα ο ΠΑΟΚ είναι τρίτος. Μαζί με τον Προμηθέα, που είναι πολύ πιο ακριβή ομάδα από αυτό. Που ο Προμηθέας έχει και λίγο δύσκολο από ό,τι είδα. Δηλαδή μπορεί ο ΠΑΟΚ να τελειώσει τρίτος. Και εμείς έχουμε δύσκολο. Έχουμε δύσκολο. Τι εννοώ, πάμε στον Ολυμπιακό. Εντάξει, παρότι ο Ολυμπιακός θα είναι από το Final Four, τι έχουν αυτοί. Ευρωλίγκα δεν έχουν. Εντάξει, τι. Ναι, Ευρωλίγκα είναι. Είναι στην έδρα τους. Έχει 15 παίχτες. Ναι, μαζί σου. Αλλά δεν είναι κάτι το οποίο... Ο Μυραλάς έκανε μια βουτιά τώρα για να πάρει πέναλτι. Καθαρά. Έτσι έμαθε από πριν. Ναι.
Μετά πάμε στον Πανιόνιο που πιθανότατα να παίζει κατηγορία. Παίζει την κατηγορία. Έχει αλλάξει ο Πανιόνιος. Ο Πανιόνιος είναι πολύ καλή ομάδα τώρα. Κοίτα να δεις. Με έναν παίχτη. Όπως και ο ΠΑΟΚ άλλαξε έναν παίχτη. Περίμενε λίγο να δούμε. Και άλλαξε όλο το. Βαθμολογία αυτή τη στιγμή. Όλο είναι το στυλ της ομάδος. Ο Κόρυβος είναι στις 7 νίκες. Ο Πανιόνιος είναι στις 7 νίκες. Κοίταξε. Το ντέρμπι είναι Άρης Πανιόνιος. Τώρα παίζει Άρης Πανιόνιος. Ωραία. Αυτό είναι το ντέρμπι. Αυτό είναι το παιχνίδι. Αν κάνει διπλό ο Πανιόνιος, σώζεται. Ναι. Φτάνει τον Άρη σε 8 νίκες και τον Φάρο, ο οποίος δεν νομίζω θα κερδίσει αυτό το παιχνίδι. Κάτσε να δούμε. Εντάξει, ο Φάρος δεν έχει πρόβλημα. Ο Κόρυβος είναι τώρα. Φίλε, ο Κόρυβος. Ο Φάρος πώς δεν έχει πρόβλημα. Τώρα παίζει ο Κόρυβος Παναθηναϊκός. Εντάξει, άστα να πάνε. Ωραία. Ο Φάρος παίζει στο Λαύριο. Ο Παναθηναϊκός δεν έπαιξαν χθες. Α, ναι. Ποιο βλέπω τώρα εγώ. Το πρόγραμμα 24 αγωνιστική. Περίμενε. Όχι, δε. Άρης Πανιόνιος, Κόρυβος Παναθηναϊκός, Κολοσσός Κίμη, Λαύριο Φάρος. Λάρισα είπες, Λάρισα Παναθηναϊκός είπες. Όχι, Κόρυβος, τέλος πάντων. Τέλος πάντων. Κόρυβος, ΑΕΚ Προμηθέας. Εδώ τώρα δεν θέλουμε να κάτσει, δεν θέλουμε να κάτσει διπλό με τίποτα. Ναι, άμα κάτσει, νομίζω με διαφορά πόντων έχει ο ΠΑΟΚ σε τριπλή ισοβαθμία. Γιατί πόσο κέρδισε την ΑΕΚ δύο φορές. 21 και 8. Ναι. Go, επόμενη αγωνιστική. Άρης Ρέθυμνο, Ξίστα, Πανιόνιος ΠΑΟΚ, Φάρος Ολυμπιακός. Πού να πάρει ο Κόρυβος που παίζει. Κίμη Κόρυβος, α! Α! Μπορεί να βρει εκεί την 8η νίκη του ο Κόρυβος. Μα είπανε στις 8 νίκες σώνεσαι. Μήπως χρειαστούν 9 τώρα. 25η αγωνιστική, go. Άρης, όχι, πάλι εκεί πήγα, 25η πήγα, 26η ρε παιδιά, 26η. Α, Κίμη, ΠΑΟΚ Φάρος, αντίο. Α, ο Κόρυβος έχει νίκη. Έχει τα τρίκαλα, τελευταία αγωνιστική. Ναι. Και ο Άρης που παίζει τελευταία αγωνιστική. Στον Κολοσσό. Στον Κολοσσό. Ναι. Άμα κάνει κανένα κλαρίνο ο Άρης, δεν θα κινδυνεύσει. Βέβαια, ρε. Μα, τελευταία αγωνιστική, ρε, θα παίξουμε. Δεν νομίζω, ρε. Εκτός άμα δώσουμε το παιχνίδι στο Φάρο, που εμείς τέτοια πράγματα δεν κάνουμε. Στο... Πού είναι ο Φάρος, στη Λάρισα? Όχι, όχι, εδώ. Στη Λάρισα. Λες. Χάσαμε εκεί πέρα. Χάσαμε. Φαίνεται ότι μας έχει. Φαίνεται ότι μας έχει. Φάγαμε λίγο. 99, πόσο, 100 πόντους, πόσο φάγαμε εκεί πέρα. Πολλούς, ναι, 101. Ο Σάφτεναρ, όπου μας βρίσκει ο Σάφτεναρ. Όπου μας βρίσκει. Ναι. Με το Ρέθυμνο, με το Φάρο. Πήρανε και τον, ξεκίνη την παιχτάρα, το Steve Bart Jr. Παιχτάρα, φίλε. Πεχτάρα, φίλε. Τώρα γελάμε, αλλά είναι δύσκολα ο Άρης. Κάτσε τώρα, φίλε, δεν το είχα μελετήσει έτσι. Μου είχε φύγει λίγο. Ο Κόρυβος έχει μία νίκη, φτάνει σίγουρα στις 8. Στις ισοβαθμίες τι γίνεται, κάτσε να ρωτήσω τους μπασκετικούς. Περίμενε λίγο. Δεν μπορείς να υπολογίσεις τώρα, δεν είναι ακόμα τρεις αγωνιστικές. Τι ισοβαθμία. Ο Άρης θα κερδίσει το Ρέθυμνο. Γιατί? Άρης Ρέθυμνο, πες. Ξέρεις ότι το Ρέθυμνο μπορεί να μπει play-off. Πώς θα μπει play-off, ρε. Αχα. Βαθμολογία. Ρέθυμνο 31. Α, προλαβαίνει. 8 νίκες εκεί το Ρέθυμνο. Και ο Φάρος προλαβαίνει να μπει play-off με την διαλογική. 8 νίκες έχει. Κολοσσός 9. Κίμη 12. Πώς θα μπει, ρε. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Δεν είναι ανάμεσα στον Κόλοσσο και στο Ρέθυμνο ή όχι? Φίλε, η Κίμη είναι παντελώς αδιάφορη. Η Κίμη είναι η πρώτη φορά στην ιστορία της που μπαίνει στα play-off. Ναι, και είναι παντελώς αδιάφορη. Δηλαδή στο πρόγραμμα τώρα, νομίζω έχει ένα Κίμη Κόρυβος. Πού είναι αυτό? Ναι, ναι. Κάτσε λίγο. Εδώ έχει αγωνία το πράγμα. Κίμη Κόρυβος, πρώτη τελευταία αγωνιστική. Και μετά ο Κόρυβος έχει... Ο Κόρυβος... Εδώ λίγο. Έχει ενδιαφέρον. Ο Φάρος είναι πιο δύσκολο από όλους, φίλε. Ναι, ο Φάρος δεν έχει νίκη. Δεν έχει νίκη. Δηλαδή έχει. Μόνο ξέρω εγώ αν δοκιμάσουμε κάποια σχήματα τελευταία αγωνιστική. Κάνα 4-3-3, κάνα 3-5-2. Κάνα τέτοιο λες. Όχι, γιατί θα ετοιμαζόμαστε για τα play-off. Εντάξει, δεν πρέπει να δοκιμάσει κάποια συστήματα ο προπονητής. Όχι. Αλλά θέλω να τους σώσουμε εμείς. Μας χρωστάνε. Δεν λένε ότι μας σώσανε κάποτε.
Αυτό γιατί το λένε. Δεν ξέρω. Αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Ωραία. Θα κερδίσουμε το Φάρο. Να μην ανησυχείτε. Θα σωθεί ο Άρης μας. Να μην ανησυχείτε καθόλου. Όλα καλά. Όλα καλά και όλα ωραία. Και πάμε τώρα, ρε Γιάννη. Έχουμε και λέμε. Ο Πάουκ και κάνει αυτή την πορεία. Από την ώρα δηλαδή που βρήκε μια ισορροπία, έκανε μια κοιλιά στα μέσα της περιόδου. Τι αλλάζεις από αυτήν την ομάδα? Τι την αλλάξεις? Του χρόνου, ρε φίλε, κάνω ένα προγραμματισμό. Του χρόνου? Ναι. Τι θα έπαιρνες εσύ? Του χρόνου είναι... πρώτον ξεκινάς πρώτο-πρώτο budget. Ποιο θα είναι το budget? Το ίδιο. Το ίδιο. Μπαίνουν οι στόχοι. Το ίδιο. Στόχοι ποιοι είναι? Ταβάνι, τρίτη θέση, δεν πάω κάνω τίποτα. Ταβάνι, τρίτη θέση. Και να πάω λίγο παραπάνω στην Ευρώπη. Έχεις ταβάνι. Γιατί φέτος δεν νομίζω να υπήρχε στόχος τρίτη θέση. Ρε φίλε, εντάξει. Είπα τώρα, μια καλή πορεία. Πάω και σε όμως βαριά φανέλα. Ναι. Να ξεπερνάς το στάδιο ότι είναι η μετά Μαρκόπουλου εποχή. Το δούλεψες αυτό. Κατάλαβες. Ναι, μα τελείωσε. Τελείωσε. Πάμε παρακάτω. Γιατί τώρα υπήρχε δικαιολογία, υπήρχαν ελαφρυντικά, υπήρχαν πολλά. Καινούργιοι στόχοι. Και μετά κάνεις κάποιες αλλαγές. Ναι. Πρώτον είναι ποιοι θα μείνουν στην ομάδα. Εντάξει, κοίτα, ο Χαραλάμπογλου είναι ερωτηματικό. Αυτός είναι ερωτηματικό. Άμα μείνει, πρέπει να αλλάξει όλο του το μπασκετικό του μυαλό. Όχι το μυαλό, το σώμα. Ο Χαραλαμπόπουλος δεν είναι καλά γυμνασμένος λόγω ότι ήρθε τραυματίας στον ΠΑΟΚ. Ναι, δεν έκανε προετοιμασία. Δεν ξέρω τώρα που το λένε, αν το λένε ή δεν το λένε. Η Κυριακή είναι το πιο δύσκολο πράγμα. Ναι, αλλά έχει περάσει ένας χρόνος. Τον βλέπεις, παίζει 4-5 λεπτά και μετά το παιδί δεν έχει ανάσες. Άρα πρέπει να δουλέψει πάρα πολύ το καλοκαίρι. Άμα θέλει να γίνει και μεγάλο παίκτη. Εθνικές και τέτοια δεν έχει. Δεν ξέρω αν έχει εθνικές. Τι, πόσο χρόνο ακόμα παίζει εθνική, παίδουν, εφήβουν, ελπίδουν αυτά όλα μαζί. Την συνέον δεν παίζει. 20 είναι. Αυτός πρέπει να φτιάξει το σώμα του. Να γίνει πιο aggressive δηλαδή. Να γίνει πιο όλα. Πιο δυνατός, πιο γρήγορος και αυτά είναι η ευκαιρία μόνο το καλοκαίρι. Μέσα στη διάρκεια της χρονιάς δεν έχεις ευκαιρία. Δεν μπορείς να το κάνεις. Άλλο σου λέω. Πες ότι μένει Χαραλαμπόπουλος. Είναι πολύ σημαντικό. Άμα είναι να μείνει. Ναι, γιατί πρέπει να εκμεταλλευτεί να, το να έχει ένα ρόλο. Ναι. Άμα δεν μείνει. Κρατάς το Lucky Jones ή παίρνεις έναν καλύτερον. Γιατί να πάρω καλύτερο αφού μου κάνει τη δουλειά αυτός. Γιατί το να πάρω ένα καλύτερο είναι στα λόγια, δεν ξέρω. Ναι, αυτό εννοώ. Άμα όμως... Δεν κοστίζει ο Lucky Jones. Δεν ξέρω, αυτός όμως τώρα έτσι πως έπαιξε θα πάει να ζητήσει παραπάνω λεφτά. Θα πάρει κανένα δεκάρικο παραπάνω. Τι είναι ένα δεκάρικο με τη χρονιά που έχει κάνει, $1,000 το μήνα παραπάνω. Ναι. Αντί για 5 πάρει 6. Όχι, παραπάνω. Θα μιλάμε για σχεδόν διπλά λεφτά θα ζητήσει. Που αξίζει. Δηλαδή πέτυχε η μεταγραφή. Είναι... Ναι, αλλά σε ρόλο χαμάλι, όχι. Ναι, σε ρόλο χαμάλι. Κοίταξε, άμα βρει αυτός μια πρόταση από ομάδα Ευρωλίγκας, πρέπει να πάει. Όχι ότι... Εγώ πιστεύω δεν είναι για Ευρωλίγκα. Εντάξει, αλλά οι ευκαιρίες δεν είναι πολλές. Ναι, εγώ πιστεύω ότι δεν υπάρχει ομάδα Ευρωλίγκα να το κάνει συμβούλιο. Ναι, πιστεύω υπάρχει. Όχι ότι είναι τέτοιο παίκτη Ευρωλίγκα, αλλά. Για έκτος, έβδομος παίκτης είναι πολύ καλός. Γιατί θα μπαίνει, θα τα δίνει όλα, θα βγάζει τις άμυνες, θα κάνει. Μην νομίζετε ότι υπάρχει μεγάλη διαφορά στους παίκτες Ευρωλίγκας με όλους τους άλλους. Νομίζω στην γύμναση κυρίως και στην ποιότητα. Έχει. Λίγο έχει καλύτερη. Όπως ο παίκτης Champions League στο ποδόσφαιρο είναι διαφορετικός από τον παίκτη Europa League. Ναι, άλλο αυτό. Είναι διαφορετική. Εντάξει, υπάρχουν και άλλα πρωταθλήματα. Τέλος πάντων, τι να σου πω. Lucky Jones κρατάς. Εγώ ναι, κρατάω. Ωραία, επειδή το πάμε λάθος και το πάμε 1-1. Ωραία. Τι στοιχείο θα έβαζες? Πεντάρι. Τι στυλ? Το στυλ του πενταριού τώρα είναι κοντός και γρήγορος. Δηλαδή θα κρατούσες κρουμπάλι και θα έπαιρνες ένα ακόμα τέτοιον? Δεν θα κρατούσα κρουμπάλι. Γιατί με ούτε τον Τζάκσον. Θα έπαιρνα ένα πεντάρι. Σαν αυτό που έχει Κίμη. Σαν αυτό που έχει η ΑΕΚ. Τον. Του James. Έναν τέτοιο στυλ. Που να μην ζητάει πολύ την μπάλα, αλλά να τα τελειώνει όλα από κάτω. Που είναι και η μόδα αυτή. Δηλαδή. Όχι εκείνο τον Ιγυριανό που είχε.
Έναν που ήταν σαν τα βατζή του η Νέα Υόρκη. Κατάλαβε ποιον λέω. Ναι. Παίρνει ένα τέτοιο πεντάρι, δηλαδή να σου βάζει 8-10 πόντου μέσω όρων. Να σου βάζει 4-5 καλάθια, δύο βολέ. Να είναι παίκτη που να παίζει. Το έχει αυτό στην άμυνα, πας. Ναι, εντάξει. Δεν είναι μόνο στην άμυνα. Ξέρεις τι γίνεται. Δεν βάζει πιο πολλά από ό,τι τρώει. Γιατί ναι, πολλές φορές και αυτά μετράνε. Δηλαδή ο προπονητής μπορεί να πει: κοίταξε, έχω ένα καλό επιθετικό ψηλό που θα τον ακουμπήσω 5-6 φορές την μπάλα. Όχι 5-6, πρέπει να τον ακουμπήσει 10-12 φορές την μπάλα για να ανοίξει και άμυνα. Ναι. Τώρα εμείς δεν έχουμε καλάθι από το low post, από το μέσα πυράκι. Ο Μαργαρίτης. Ο Μαργαρίτης παίζει ένα πεντάρι. Ναι. Πεντάρι παίζει σε πεντάρι. Χρυσικόπουλο στο 4, όταν έχει κοντό σχήμα, έτσι παίζει. Ο Χρυσικόπουλος πρέπει να έρχεται από τον πάγκο. Παίζει πιο καλά όταν έρχεται από τον πάγκο. Δεν είναι παίκτης πεντάδας. Είναι 10 φορές καλύτερος όταν έρχεται από τον πάγκο. Όταν είναι πεντάδα, προσπαθεί μέσα σε 2-3 λεπτά να τα κάνει όλα. Τα κάνει όλα λάθος. Τα κάνει. Και βγαίνει εκτός ρυθμού. Βγαίνει εκτός ρυθμού, τον βγάζει ο προπονητής. Άντε μετά φταίει ο προπονητής. Σε δίνει την ευκαιρία να κάνεις, και εσύ δεν την κάνεις. Κοίταξε, ο Πάγκο έχει πολύ καλό ελληνικό κορμό. Πάρα πολύ καλό ελληνικό κορμό. Τον Κίκα τον έπαιρνες? Ναι. Δεν παιχτάρε, φίλε. Πολύ το γουστάρω. Τον παίρνεις, αφήνεις τον Τζόχλα να φύγει και έχεις Κόνιαρη, έχεις Γκίκα. Ναι, σου δίνει καλύτερο περιφερειακό σούτ από αυτό που έχεις. Και ασίστ. Σούτ, ο Κόνιος έχει το καλύτερο σούτ στην Ελλάδα, ρε φίλε. Σε ροή αγώνα ο Κίκας το έχει κάνει τώρα. Χρόνια τώρα Παστελόνι, άστο τώρα. Εντάξει. Επειδή κέρδισε τώρα το διαγωνισμό. Όχι, ρε. Δεν, όχι, δεν έχει κακό σου το Κόνιαρη, εννοείται έχει πολύ καλό. Απλώς. Αλλά δεν το έχει στο μυαλό του. Έχει αυτού του δύο που είναι εντελώς διαφορετικοί. Ο ένας είναι σφαίρα, γρήγορο, κυνηγά του εφηδιασμό. Ενώ ο Κόνιαρη είναι πιο στατικό playmaker. Πιο σετ παιχνίδι. Ναι. Παίρνει δηλαδή. Αυτοί οι δύο είναι σούπερ. Αλλά του κάνει όμω ένα 3-4 συμβόλαιο. Και να τους πεις, κοιτάξτε, δείτε, μέσα από εδώ πέρα, τριετές, δεν υπάρχει τριετές, διετές, επειδή να ξέρουν ότι και για του χρόνου έχουν συμβόλαιο. Μετράει πολύ αυτό. Κόνια Ιστρία νομίζω έχει υπογράψει. Ναι, δεν ξέρω. Παίρνεις και τον Κίκα και τώρα σαν εδώ αγόρι μου, πάω και Ευρώπη, το ένα το άλλο, αυτοί οι δύο μεταξύ τους θα κοντράρονται. Στην προπόνηση. Το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Και από ελληνική αγορά άλλονα. Δεν υπάρχουν πολλοί παίχτες Έλληνες. Από κοινοτικούς. Ο Βασιλόπουλος είναι Γάλλος παίχτης. Και για δικό μας παιδί, φίλος μας. Αλλά θα μείνει αυτός, τι έκανε. Όχι, αυτός σας βοηθήσει με την εμπειρία του, εννοείται. Δεν θα έχει απέτηση να παίζει 40 λεπτά. Όχι, αυτός είναι, δίνει το 100%. Ξέρεις, ο ΠΑΟΚ τέτοιους θέλει, ρε παιδί μου. Να δίνουν, για να... αυτό θέλει. Δεν θέλει το σούπερ μάγο παίχτη. Είναι πολύ καλός. Ο Βασιλόπουλος είναι πολύ καλός παίχτης για τον Πάγκο αυτή τη στιγμή. Ναι. Κάνει 5 πράγματα, δηλαδή παίζει και την άμυνα. Που αυτή τη στιγμή αυτό πληρώνει η ΑΕΚ. Γι' αυτό τον πήρε η ΑΕΚ τον Άρη, δεν τον πήρε για τίποτα άλλο. Θέλει να είναι ένα σκληρό αμυντικό. Οι άλλοι τέσσερις δεν παίζουν, θα παίζει μόνο αυτός. Η ΑΕΚ φίλοι ήταν με διαφορά πιο εύκολη ομάδα να την παίξει στην επίθεση. Δεν έπαιζε τίποτα στην άμυνα. Λίγο κυκλοφορούσε την μπάλα, είχε καθαρό μυαλό, του καθάριζε. Πόσους πόντους βάλαμε, 82-83 εκεί. Σε εκτός ένα παιχνίδι τώρα δεν είναι. Εντάξει, άγια, άμα δεν πάνε από την αρχή, το πρώτο δίλεπτο, τρίλεπτο δεν είναι. Φουριόζει, πέφτει κάτω. Και τώρα παίζουν και το Final Four μέσα στο ΑΚΑ. Ξέρεις, αυτό είναι κλασική κηδεία. Όπου ναι, αυτό είναι. Εντός έδρας. Το άγχος το ένα, το άλλο. Κλασική κηδεία. Όλοι θα τρέχουν για τα εισιτήρια. Θα γεμίσει το γήπεδο, έχουν ξαναπαίξει με γεμάτο γήπεδο. Θα λένε όχι που ήρθαμε. Όλα μετράνε. Εγώ δεν, ποτέ δεν είμαι υπέρ του να έχω εντός έδρας Final Four. Δεν μ' αρέσει. Εντάξει, δεν πήγαμε σε καμιά δεκαριά. Εντάξει, αυτό που πήγαμε στις και φιλίας, δε φίλε, είναι το κλαρίνο τόσο μεγάλο που... Πόπο, αυτό είναι... Άλλα 100 χρόνια να περάσουν. Δεν ξεπερνιέται. Η μεγαλύτερη κηδεία του ΠΑΟΚ στο μπάσκετ είναι αυτή. Άστο, φίλε. Και ξέρεις, ούτε τα 10 σερί χρόνια σίγουρο του Άρη δεν αυτό πόνεσε πιο πολύ από όλα. Κατάθλιψη. Και μετά πάμε, φίλε, το 1-10 μείναμε για το μικρό τελικό με τη Ρεάλ. Πήρε το πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ εκείνη τη χρονιά. Την προηγούμενη. Όχι, ρε, το 92. 92-93.
Ναι. Με τον Λάβινγκστον, ε. Ναι. Εκείνη τη χρονιά το πήρανε. 92-93. Και δεν το ευχαριστήθηκαν οι Παοξίδες. Νομίζω ότι την προηγούμενη χρονιά το πήραμε. Όχι ρε, με Λάβινγκστον Μπάρλο και με Ντούντα στην... Σε ένα μήνα, επειδή τα έχω ζήσει γιατί ήμουν σε όλα, σε ένα μήνα αποκλειστήκαμε από τον Παναθηναϊκό στην Γλυφάδα, χάσαμε το Final Four και μας έσπασε έδρα ο Ολυμπιακός με Μπακατσιά. Και είμαι στο τελευταίο παιχνίδι στο Ένση και Φιλίας, όπου τα σπάμε όλα και φεύγουμε. Και έγινε το 3-1. Την προηγούμενη χρονιά είχαμε πάρει. Όχι ρε. Το θυμάμαι, αφού είχαν το πρώτο πρωτάθλημα του Ολυμπιακού. Πώς παίξαμε πρωταθλητριών, ναι. Το πρώτο... Τι πώς παίξαμε πρωταθλητριών. Πρωταθλητριών ήταν τότε, δεν ήταν Ευρωλίγκα. Ναι. Ήμασταν πρωταθλητές και παίξαμε στο Final Four. Συγγνώμη, πρωτάθλημα δεν πήρες 90... με Λέβινγκστον. 91-92 πήρα το πρωτάθλημα. Ο Λέβινγκστον έμεινε 2 χρόνια στον ΠΑΟΚ ή ένα. Νομίζω έμεινε... Ένα. Πάτα το κομπιούτερ εκεί πέρα, τα ξέρεις. Δεν είναι, αφού τα έζησα όλα τα παιχνίδια, εκεί ήμουν. Τι τα έζησες. Τα έζησα όλα τα παιχνίδια. Είναι όλα τα κλαρίνα μαζεμένα σε ένα μήνα. Το πρώτο πρωτάθλημα που έχασε ο ΠΑΟΚ ήταν με το Σάβιτς με Μπέρι. Εκείνο το χάσαμε. Στα 5 δευτερόλεπτα ναι. Του μπάνε. Του Σάβιτς. Τέλος πάντων. Περίμενε τώρα γιατί θα σκάσω. Μην μπέρδεψες. Περίμενε. Στατιστικά των τίτλων. Πορεία. Τι είναι αυτό. Κύπελλο 83. 91-92. Πρωτάθλημα Ελλάδος. 92-93 είναι το Final Four. Απρίλιο του 93 είναι το Final Four. Φωτάει με ποιους ξένους πήρες. Μπάρλο είχα σίγουρα. Ναι. Και Κλειφ που ήταν ο... και με Ιβκοβιτς προπονητή. Ιβκοβιτς προπονητή σίγουρα. Ποιος είναι ο... Ναι, το 92 ήρθα όταν... Το 90, το πρωτάθλημα το παίρνω με τις βολές του μπάνε που λένε οι άλλοι ότι τις έχασε επίτηδες. Και μετά... Πάμε στο διάλειμμα γιατί πήγε 9 η ώρα. Αμάν έχουμε και καλεσμένο. Σπα Πριβέ, Ιωάννη Κολέτη 24, χαμάμ, σάουνα, τζακούζι, όλα εκεί πέρα με φοβερά, με φοβερές... πώς το λέω... Κόκκι μου κοιτάς είναι. Προσφορές. Και μαλλιάς, Μακρυγιάννη 46 για Barber Shop να σας κουρέψει σαν εμένα. Να μας πάρει. Καλώς ήρθατε στο συνεκοπή Ολυμπιακός. Δουέτο 107,4, τώρα ξεκινάει η εκπομπή. Καλώσουμε διακοπές στην Κέρκυρα. 5-1. Δεν βλέπουμε ξαναπάμε. Ο Βρουσάη. 30 εκατομμύρια θα πουληθεί. Ωραίος. Πάμε στον καλεσμένο μας. Συμμετείχεις και, πώς το λένε, συμμετείχεις σε φιλανθρωπικό παιχνίδι με το Τσαλτίδη. Ναι, ήμουνα... Έχουμε τον καλεσμένο μας, περίμενε. Ήμουνα ο προπονητής της ομάδος. Α, εννοείται ότι ο καλεσμένος μας είναι φίλος, ξεκινάμε τα βασικά. Ναι. Ωραία. Είναι αντιδήμαρχος Πανοράματος, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Έχει και το ύφος του αντιδημάρχου Πανοράματος. Βεβαίως. Ξεκάθαρα δηλαδή. Δεν θα μπορούσε να είναι άλλο ύφος. Εντάξει. Και είναι και στους βετεράνους του ΠΑΟΚ, τους μπασκετικούς βέβαια, γιατί είναι και πάνω από ένα 95. Όλοι. Όλοι. Ενώ στο ποδόσφαιρο είναι κάτω από ένα 75. Στο ποδόσφαιρο τίποτα. Δεν καλά που κάναμε την τέτοια, πώς τη λένε, την σκηνή για το συλλαλητήριο πάνω από 2,5 μέτρα και φαινόντουσαν. Έχουμε μαζί μας τον Γιώργο τον Παρεσόπουλο. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, Γιώργο. Χρόνια πολλά και Χριστός Ανέστη. Σε τι κατάσταση είσαι, πώς σε βρίσκονται βασικά. Εντάξει, λίγο το χέρι δεν μπορεί να τεντώσει. Από γιατί... τα πολλά σουτ που κάναμε χθες. Τον έβγαζα από τα σκρίνα, σουτάρι. Αυτή είναι πραγματικό. Κοίτα, βασικά εγώ, αυτό που μου έμεινε από όσο μου πω Γιαννούλης, είναι ότι συμμετείχε στο παιχνίδι αυτό το φιλανθρωπικό που κάάνατε. Για το τράφικινγκ ουσιαστικά είναι αυτοί που κλέβουν παιδιά και τα οδηγούν σε, τέλος πάντων... Είναι η παράνομη διακίνηση των ανθρώπων.
που είναι σε απίστευτη έξαρση από ό,τι έχουμε καταλάβει το τελευταίο χρονικό διάστημα. Και σκοπός τις περισσότερες φορές στην παράνομη αυτή διακίνηση των ανθρώπων είναι για να τους εξαναγκάσουν είτε σε εργασία καταναγκαστική, είτε να τους εκμεταλλευτούν σεξουαλικά. Και είναι κάτι το οποίο είναι πολύ έντονο. Σύγχρονο σκλαβοπάζαρο, αυτό που γινόταν τον 17ο αιώνα, ξαφνικά το βλέπουμε μπροστά μας. Ωραία, τον 21ο. Με τι αφορμή κάνατε αυτή την κίνηση? Είχατε κάποια έρευνα στα χέρια σας, είδατε τέλος πάντων κάποια στοιχεία να ξεφεύγουν εντελώς, σας πλησίαζε κάποια οργάνωση που είναι πάνω σε αυτήν την, κάνει κάποια προσπάθεια? Τι ακριβώς την είναι? Την κίνηση αυτή την έκανε σε συνεργασία με την Α21, που είναι μια κερδοσκοπική εταιρεία που έχει ως δράση της αυτά τα πράγματα που αναφέραμε νωρίτερα. Την έκανε μια ακαδημία μπάσκετ, το Πανόραμα. Mm-hmm. Και εμείς περισσότερο ως αθλητές συμμετείχαμε σε αυτό και ως Δήμος Πηλαίας Χορτιάτη υποστηρίξαμε με το γήπεδο και με όποιους άλλα μέσα θέλει και ήθελε, οι δύο αυτοί εμπλεκόμενοι, τόσο η ομάδα όσο και η Α21. Το μικροδοσκοπικό σωματείο. Ήταν μια ενέργεια που θα έχει και επόμενες στο άμεσο χρονικό διάστημα, ή ήταν μια μεμονωμένη κίνηση? Ναι, από ό,τι φαίνεται η Α21 έχει και άλλες δράσεις και ενέργειες, αλλά από ό,τι φαίνεται τόσο η Ακαδημία Καλαθοσφαίρισης Πανόραμα όσο και η Α21 θα συνεχίσουν να ξανακάνουν και του χρόνου έναν αντίστοιχο αγώνα. Νομίζω το Σάββατο, Γιώργο, έχει αγώνα δρόμου 5 χιλιόμετρα. Την Κυριακή τώρα, γενικότερα σαν Δήμος έχουμε πολλές αθλητικές δράσεις. Την Κυριακή έχουμε τον Run Fun. Είναι ο αγώνας δρόμου στο Πανόραμα, 11 η ώρα, έχει από 5 χιλιόμετρα μέχρι αγωνιστικό δρόμο για παιδιά, όποιος μπορεί να έρθει να συμμετέχει, δηλαδή οι οικογένειες μαζεύονται αρκετές. Mm-hmm. Πέρυσι είχε κοντά στους 3.000 συμμετέχοντες. Ω, τέλεια. Ναι. Ωραία είναι όλα αυτά. Έτσι ακριβώς. Και να ενεργοποιούνται όσο το δυνατόν περισσότερο και βασικά να γίνεται γνωστό το θέμα. Γιατί καμιά φορά ξέρεις, επειδή ειδικά το συγκεκριμένο θέμα παίζει πολύ σε σύριαλ, παίζει πολύ, νομίζουν όλοι ότι είναι εκτός πραγματικότητας. Αλλά προφανώς τα σύριαλ εμπνέονται από την πραγματικότητα. Σταύρε, εμπνέονται από την πραγματικότητα, αλλά καμιά φορά και το ότι παίζουν και γίνονται τόσο γνωστά και τόσο οικεία, πολλές φορές δημιουργούν και αντίθετα αποτελέσματα. Τα θεωρεί δεδομένα ο άλλος. Ναι. Μπράβο, το θεωρεί δεδομένο και σου λέει εντάξει, φυσιολογικό είναι, συμβαίνει, δεν είναι έτσι. Εντάξει, το θεωρούν πιο οικείο και δεν υπάρχει τόσο έντονη καταγγελία ή ο στιγματισμός. Ακριβώς. Το μόνο σίγουρο είναι ότι... Και λέω... το μόνο σίγουρο είναι ότι χαρήκαμε εμείς που βρεθήκαμε εκεί παλιοί φίλοι και γνωστοί. Αρκετοί δημοσιογράφοι. Έτσι. Κοίταξε, εγώ πρώτη φορά συνέβη αυτό σε μένα. Να παίξει με την προσοχή σε οποιοδήποτε άθλημα. Και εμείς πρώτη φορά συμβαίνει, μην νομίζεις. Όχι, πρώτη φορά συνέβη σε μένα να δώσω χειροκρότημα σε Αριανό. Ο Χρήστανθος μπορεί να το ανέφερε κιόλας. Είναι αλήθεια, τώρα έπαιξε μπάσκετ. Τι ακριβώς έκανε, τη μασκότ? Έβαλε και τρίποντο. Όχι μόνο τρίποντο. Έπαιξε. Από πού, από το τζάμπο το τρίποντο? Κανονικό. Κανονικό τρίποντο. 7-25. 7-25. Ναι. Τα μετρήσατε αυτά ή δεν? 2 airball. Τα μετρήσαμε. Κάτι, έβαλε το πρώτο? Το πρώτο, ναι. Αυτό είναι η τύχη του πρωτάρι, ρε φίλε. Εντάξει. Έκανε 2 airball και μετά άλλα 5 καδρόνια, όπως λέμε στο μπάσκετ. Ναι, έσπασε τη Στεφάνη. Ναι. Από δημοσιογράφους τώρα για πάμε στα δικά μας τα θέματα. Ποιος τη βρήκε? Υπήρχε κανείς που την έβρισκε? Εντάξει, όλοι. Συμμετείχαν όλοι. Δείχνανε ότι ήταν οικείο, δεν ήταν κάτι, πώς να το πω, έξω από αυτό. Αλλά ο καλύτερος παίκτης, ξέρεις ποιος ήταν? Ποιος? Κώστας Φλεβαράκης. Φλεβαράκης έπαιζε. Βέβαια. Ναι, ναι. Με τον Κώστα βρισκόμαστε, κάνει προπονείται, παίζουμε μαζί, συμμετέχει στις δράσεις του Συλλόγου Παλεμάχων Καλαθοσφαιριστών του ΠΑΟΚ. Είναι σε εξαιρετική κατάσταση. Ωραία. Καλά είναι αυτά. Ωραία είναι αυτά. Ναι. Αφού έβαλε και τρίποντο. Να πούμε ότι ήταν και η πρώτη μου νίκη σαν επίσημος προπονητής. Προπονητής, έτσι. Το πήρε σε σοβαρά τώρα, Γιώργο, γιατί εγώ τον έχω κάνει το ανάβεζε τους παίκτες και τέτοια τόσο φιλανθρωπικό, εντάξει, τον έχω κάνει. Όχι, όχι, ήταν πολύ δημοκρατικός και ποιος θέλει να παίξει και παιδιά ποιος θέλει να παίξει. Ναι. Καμία τύχη δεν έχει. Ποιος θέλει να παίξει. Την επόμενη φορά υπόσχομαι ότι θα παίξω.
Ξέρεις τι θα κάνω, ε. Όποιος θα παίξω εναντίον του δημοσιογράφου, θα παίξω με την άλλη ομάδα εγώ. Και όποιος δημοσιογράφος θα πάει να βάλει καλά, θα πηγαίνω εγώ από πίσω, θα τον ταπώνω ή θα το δω. Και ξέρεις τι, θα τον δίνω και λίγο bullying. Trust talking. Θα το λέω, εσύ δεν έγραφες ότι το έχασε από κάτω ο Γιαννούλης πριν 20 χρόνια. Αυτό κάνει. Γιώργο, αυτό θα κάνω. Θα πηγαίνω από πίσω και ξέρεις. Δεν έχεις γράψει εσύ αυτό για μένα. Γιώργο, στο μεταξύ ξέρεις τι γίνεται. Όταν τους ρωτάς τους παίκτες, διαβάζεις, δεν τη γράφουν. Όχι, ρε, σιγά μην διαβάζω εφημερίδα. Ναι. Και μετά από 20 χρόνια θυμάται ποιος έγραψε τι. Έτσι ακριβώς. Εντάξει, είναι. Βέβαια, έχουν αλλάξει τα πράγματα πλέον επειδή η εικόνα είναι πολύ πιο. Έντονη. Εμείς περιμέναμε μία μέρα, την επόμενη μέρα. Η Γιώργο όταν παίζαμε. Έτσι. Τώρα έτσι με τα ακριβώς. Social media είναι στο δευτερόλεπτο. Είναι επιτόπου. Στο δευτερόλεπτο υπάρχει ενημέρωση. Και ακόμη και η εικόνα να μην υπάρχει, υπάρχει το σχόλιο το οποίο είναι σημαντικό. Δεν προτείνω στους αθλητές, Γιώργο μου και Γιάννη μου, να ανοίγουν τα social media τους πριν περάσει ένα τρίωρο από ένα παιχνίδι. Δεν γίνεται αυτό. Δεν το προτείνω εγώ. Δεν το προτείνω. Ναι, δεν γίνεται. Ειδικά σε αναποδιές. Εντάξει, δεν είναι σωστό. Σταύρε, χρησιμοποίησες μια λέξη αθλητής. Ναι. Αυτή την κουβέντα είχαμε με τον Γιάννη τις προάλλες. Mm-hmm. Ότι και επειδή κάνετε και μια εκπομπή η οποία ειδικά στο κομμάτι του μπάσκετ για μας είναι σημαντικό, πρέπει να καταλάβουν όλοι και περισσότερο οι γονείς των παιδιών που στέλνουν τα παιδιά τους για αθλητισμό, ότι πρέπει να έχουν το μυαλό τους για αθλητισμό. Δηλαδή να γίνει το παιδί τους αθλητής. Αν θα γίνει πρωταθλητής είναι το επόμενο στάδιο και κανείς δεν θα χαθεί στον δρόμο προς τον πρωταθλητισμό αν έχει τη στόχα του πρωταθλητή. Αλλά ο αθλητισμός είναι τελείως διαφορετικό πράγμα. Εννοείται αυτό και γενικά οι γονείς, επειδή έχω ζήσει πολλά με ακαδημίες. Πιο πολύ. Ναι, οι γονείς βγάζουν πολλές φορές συμπλέγματα προσωπικά τους στα παιδιά πάνω. Εντάξει, τα ξέρουμε, τώρα δεν είναι κάτι το. Και γενικά φουσκώνουν τα μυαλά των παιδιών, έχουν κατασταθεί καριέρες έτσι. Παιδιά που είχαν στοιχεία, αλλά προφανώς δεν είχαν την υποδομή από το σπίτι να τα υποστηρίξουν, γιατί παίζει ρόλο. Παίζει ρόλο, σύμφωνα. Αλλά και σίγουρα. Αλλά το θέμα είναι ότι ο αθλητισμός είναι η χαρά του παιχνιδιού. Και αυτό που σου δίνει τη δυνατότητα να προσπαθείς και περισσότερο και να ξεπεράσεις και τον εαυτό σου και να γίνεις και πρωταθλητής. Εγώ θα πω τη δική μου εμπειρία. Όταν σταμάτησα να παίζω, πέρασα μια τετραετία μαρτυρική. Από τη μία βλακεία στην άλλη. Έπρεπε να είχα μέσο όρο κάθε μέρα 15 βλακείες. Ναι. Είναι κακό πράγμα να σταματάω στον αθλητισμό. Κακό. Και βέβαια επέκτησε μια κοιλιά που είμαι σαν έγκυος. Αυτό είναι δευτερεύον. Είναι συνδυασμό με το στρατό αυτό. Ο Γιώργος έχει απόλυτο δίκιο σε αυτό. Πρέπει επιτέλους οι γονείς να κάνουν το βήμα πίσω και να μην πιέζουν τα παιδιά τους. Τώρα έχει βγει μια έρευνα ότι στην Αμερική και σε αυτό είναι πολύ δυνατή και μεγάλη έρευνα ότι τα παιδιά πριν από 14 ετών δεν πρέπει να είναι κολλημένα με ένα άθλημα. Πρέπει να τα περάσουν όλα, να τα δοκιμάσουν όλα. Έτσι ακριβώς. Και μετά είναι να πάει και να διαλέξει. Το λέει ο Γιάννης που γνωστός καρατέκα πριν παίξει μπάσκετ. Ναι ρε φίλε, τι... Ευτυχώς ψήλωσε και μπάσκεψε κανένα βράχο γιατί αλλιώς θα ήταν ο Μπηγιάκη. Ο Γιάννης είναι εξαίρεση γιατί είναι και άνθρωπος ο οποίος ακόμη κάνει αθλητισμό σε επίπεδο πρώτα αθλητισμού. Εντάξει, είναι και αυτό σημαντικό. Το να συμμετέχεις και να παίζεις μέχρι τώρα τόσα πολλά χρόνια είναι σημαντικό. Στα 35 μου πες του γι' αυτό Γιώργο. Έτσι. Ναι, ναι, έτσι ακριβώς. Χρόνια. Ναι. Αλλά παίζεις σε επαγγελματικό επίπεδο από τα 15-16, αν δεν με απατάει μήνυμα. Ναι, από τα 16 που έφυγα από την Καρδίτσα, τι, επαγγελματίας είμαι, που μπορεί να έπαιζα φιλικό, αλλά έπαιζα και είναι, σε άλλη και πόλη. Είναι και ένα έτσι, λαμπρό παράδειγμα παιδιού μικρού σε άλλες εποχές, ο οποίος άλλαξε πόλη, έμεινε μόνος του και κατάφερε να παίξει σε επαγγελματικό επίπεδο και να μην χαθεί αυτό που έλεγε Σταύρο νωρίτερα εσύ. Ναι, εννοείται. Εννοείται. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Να τον συγχαρούμε κιόλας γιατί... Την οικογένειά του να συγχαρούμε που δεν του φούσκω στα μυαλά στον αέρα, γιατί εγώ είμαι σίγουρος. Μην τον κόβεις τον άνθρωπο. Όχι, για μένα. Είδες, Γιώργο, με κόβει. Σταμάτα να πει, να πει κάτι. Να τον συγχαρούμε κιόλας γιατί πήρε και το πτυχίο του, ορκίζεται την άλλη εβδομάδα. Και αυτό είναι σημαντικό. Είναι το πτυχίο του ΤΕΦΑ, των γυμναστών, γιατί και εγώ γυμναστής είμαι. Και είναι ένα λαμπρό παράδειγμα του πόσο σημαντικό είναι το πτυχίο του γυμναστή, γιατί ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος επαγγελματικά είναι
θα μπορούσα να πω σε, έχει αποκατασταθεί επαγγελματικά, θέλει να πάρει το πτυχίο του, διαβάζει, μορφώνεται, βελτιώνεται, και αυτό δείχνει το πόσο σημαντική είναι η διαβίου μάθηση, που μπορεί να τη διαβάζουμε στα χαρτιά, αλλά είναι τελείως διαφορετικό να την κάνεις στην πράξη. Ναι, το νιώσαμε στο πετσί μας αυτό. Έτσι. Έτσι. Και μια που λέμε και για τη διαβίου μάθηση, το άλλο Σαββατοκύριακο, 27 με 29 Απριλίου η πόλη μας, φιλοξενεί το 21ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής, όπου στο Ολυμπιακό Μουσείο θα μαζευτούν γυμναστές, πτυχιούχοι και μη από όλη την Ελλάδα και όχι μόνο, να παρουσιάσουν τις εργασίες τους, τα πεπραγμένα τους, αλλά και να μορφωθούν από άλλους καταξιωμένους συναδέλφους. Εκεί έχουμε και μια εξαιρετική, ένα σεμινάριο έτσι, στρογγυλή τράπεζα, για το πώς πρέπει να οργανώνονται οι αθλητικές ακαδημίες. Θα παρουσιαστούν προγράμματα για το μπάσκετ, για το handball και για το βόλεϊ. Πολύ σημαντικό αυτό. Ωραία. Οτιδήποτε, οποιαδήποτε ενέργεια γίνεται και είσαι μέσα και μαθαίνεις και είμαστε στη διάθεσή σου, εννοείται 100% αυτό. Να έχεις αποφασίσει στην εμπειρία, δεν σου τζαλτίζει να βάζει ένα τρίποντο. Τι να πω, ό,τι άλλο και να ζήσεις. Animal Planet, National Geographic, ό,τι άλλο και να ζήσεις, ξέρω εγώ. Είναι και θα λίγο. Μπορώ να λέω τα επόμενα χρόνια ότι ήμουν από τους πρώτους παίχτες που κουτσάρισε ο Γιάννης. Ναι. Με γυαλιά τέτοια ο Τσαλτίδης. Καρύμ Αμπντούλ Τζαμπάρ. Είναι σαν να έφαγε το Καρύμ Αμπντούλ Τζαμπάρ και να έβαλε τα γυαλιά του. Το αντιλαμβανόμαστε. Αλλά στα αποδυτήρια, μόλις τον είπα λίγο για τον Άρη, μπαπ, άρπαξε. Αρπάζει εύκολα πολύ. Ναι, τώρα αφού ξέρει ότι κρέμεται από το ΠΑΟΚ Φάρος, έτσι όπως τα βγάλαμε τώρα. Ναι. Μόλις του είπα, λέω. Του λέω, το χειρότερο είναι για μια ομάδα να πέφτει στο ένα άθλημα και να ανεβαίνει στο άλλο. Μου λέει, τι εννοείς, δεν κινδυνεύουμε. Όχι, δεν κινδυνεύει. Δεν πέφτει ο άνθρωπος. Κοίταξε, δεν πέφτει γιατί θα τον σώσει ο ΠΑΟΚ, θα κερδίσουμε στον Πανιόνι, οπότε εντάξει. Όχι, το φάρο δεν φταίγονται στην κοιμή, το κάνεις και συνορίζεις νωρίς, άσε να έχει λίγο αγωνία. Κοίτα, πλάκα πλάκα τώρα, άμα γίνει το Άρης Πανιόνιος διπλό, έχει μεγάλο suspense μετά. Τεράστιο suspense. Αλλά δεν νομίζω. Έχει... Και εγώ δεν νομίζω. Εντάξει, είναι όσο και να το πούμε. Ξέρεις τι γίνεται, εμείς ως αθλητές έχουμε ζήσει τα απίστευτα κίνα μάτς και ως φύλαθοι πάω κάρες και φοβερές συγκινήσεις. Ωστόσο όμως είχαμε μία αθλητική παιδεία μετά από εκεί να βγαίνουμε με τους κολλητούς μας που ήταν αργιανοί και να πηγαίνουμε στα σπίτια μας μετά από το μάτς παρέα. Εντάξει, σχήμα λόγου βέβαια. Ναι. Αλλά πολλές φορές, ναι, κάποιοι εντάξει, δεν είχαν αυτή την ικανότητα, αλλά οι περισσότεροι το κάναμε, φεύγαμε κανονικά, δηλαδή δεν υπήρχε αυτή η έντονη αντιπαλότητα, υπήρχε μεγάλος σεβασμός. Νομίζω ότι με τον Γιάννη Πτυχιούχο τον Τεφά θα το διδάξει και αυτό στα επόμενα παιδιά να μπορούν να το κάνουν πράξη. Ακριβώς. Μακάρι, μακάρι. Αφού μας διαπαιδαγωγήσει ο Γιάννης τώρα, τελειώσαμε. Μπορείς να το κάνεις αυτό, Γιάννη μου, και μετά πώς θα αθλούνται, πώς θα σκέφτονται, πώς θα βγαίνουν μετά τις νίκες, μετά τις ήττες. Αυτό που είσαι θα κάνεις. Άκου εδώ τι με κάνει, Γιώργο, άκου εδώ. Ειδικά μετά τις ήττες. Μετά τις ήττες που σε ποιο μαράκι πάμε μουλοχτά, αν είναι έμπιστος αυτός που θα μας κρύψει. Αυτά, αυτά, αυτά. Γιώργο, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ, Γιώργο. Να είστε καλά. Να είστε καλά και στη διάθεσή σου, όποτε θες. Να είστε καλά, να είστε καλά, παιδιά. Γεια σου. Ήταν ο Γιώργος ο Φαρισόπουλος, εμείς είπαμε αντιδήμαρχος Παναδάματος, προφανώς είχε αλλάξει αυτό τώρα με το Καποδίστρια. Πηλέας Χορτιάτη λέγεται. Ναι. Ναι, ωραία, Πηλέας Χορτιάτη. Και βετεράνος βασιμπολίστας του ΠΑΟΚ και γενικά ενεργός στην κοινωνία. Τέτοιους ανθρώπους θέλουμε. Και φίλος πάνω απ' όλα. Ανοιχτό μυαλό, φίλε. Ναι. Μπορείς να συζητήσεις τα πάντα. Καλά, εννοείται. Δεν είναι κανένα χορτάτος, είναι. Δεν είναι κανένα δυστικός. Μας είπε για το block trafficking, αυτό που ένα event που έγινε χθες και έπαιξε ο Τσαλτίδης μπάσκετ. Δηλαδή, τώρα μόλις το. Για τις φώκες καλύτερα να κάνετε ένα event. Ανέβασα αλλά... και στο gpavlapoint.gr. Ναι. Έχω και υλικό. Ωραία. Έχεις τον Τσαλτίδη να σου τάρει, σε παρακαλώ. Κάπου εδώ είναι. Πρέπει να μπείτε να το διαβάσετε. Πηδάει όταν σου τάρει. Όχι, από την κοιλιά σου τάρει. Να παίρνει την μπάλα έτσι και σου τάρει. Ξέρεις, δεν φτάνει στην μπάλα. Για να σουτάρεις από την... Όσο πιο χαμηλά σουτάρεις, ναι, τόσο δεν φτάνει η μπάλα. Ναι, α, δεν έχει δύναμη στον καρπό. Ναι, και την πέταγε από την κοιλιά. Αλλά έκανε τις διατάσεις, του τα έκανε όλα, είναι επαγγελματίας. Καλά, όλοι δεν παίρνουν τις διατάσεις κάνουν. Ρε. Τώρα που πήγα για μπάλα, εγώ τι έκανα. Διατάσεις δεν έκανα πριν. Ναι. Εντάξει. Πάμε διάλειμμα, σπα πριβέ. Κορυφαίος. Κολέτη 24.
πηγαίνεις εκεί, μασάζ, σάουνα, υδρομασάζ, όλα τα γούστα, διακριτικότητα, όπως πρέπει να είναι ένα μέρος για να χαλαρώσεις, να ακούς εκεί τον ήχο από τα νερά, τι ωραία ρε φίλε. Απίστευτο. Να γουστάρεις εκεί, Spa Privé λοιπόν, χορηγός της εκπομπής. Επίσης, ποιος σε κουρεύει, θα μας πεις? Ο Γιάννης ο Μαλιάς. Δηλαδή κουρεύει εσένα και μένει μόνο αυτός Μαλιάς. Μακρυγιάννης 46, στην Ηλιούπολη. Υπάρχει Άνω Ηλιούπολη και κάτω Ηλιούπολη. Δεν το ήξερα αυτό. Εγώ ξέρω τη Μακρυγιάννη που την ανηφόρα εκεί πέρα, κεντρικά. Είναι πάνω από την Comfort ή κάτω από την Comfort? Το παλιό αυτό. Ναι. Το πού πήγαινες εσύ, πού το βρήκες εσύ? Με μενίδες, φίλοι μου ήταν όλοι. Τα κοπρόσκυλα, είχαν και το ρόξι να σπουβάλτα. Ναι. Φίλοι. Και καλά παιδιά και ωραίοι κόπροι και μια χαρά. Μια χαρά. Ο Σταυράκης ο κολλητός μου. Δυνατή παρέα, φίλε, να ξέρεις. Ήσασταν δυναμητές. Α, δυνατή παρέα. Και κλαμπάρα για την εποχή. Κλαμπάρα. Κλαμπάρα, τρεις όροφοι. Ανέβαινες, ανέβαινες και δεν έφτανες. Πάμε, διάλειμμα. Πάμε, ρε Γιάννουλη, πάμε. Πάμε. Έχει κύπελλο αύριο, κάτσε να ενημερώσουμε και τον κόσμο. Φίλε, αποστολή βγήκε. Αποστολή. Μου λένε δεν είναι μέσα, τι έγινε, κουράστηκε. Ποιος? Μου λένε. Περίμενε. Τι ώρα είναι αύριο? Τι ώρα είναι αύριο ο αγώνας? 7. Ωραία, θα έρθω. Τα η κόσμο? Όχι δε, τρελός είσαι. Θα μου φέρεις ένα τέτοιο press για να έρθω κι εγώ. Έλα τώρα, θα περάσεις. Δεν σου πηγαίνεις τίποτα. Γιαννούλης. Έξω λοιπόν ο Μουλέν, έξω ο Μαλεζάς που είναι τραυματίας και ο Μιχόγεβιτς έξω. Άρα είμαστε, Κρέσπο είναι στη 18, άρα έχουμε στόπερ. Σιαμπάνης, Πασχαλάκης, Μάτος, Αζεβέδο, Κρέσπο, Βαρέλα, Μαουρίτσιο, Σάχοφ, Κάνιας, Μπίσεσβαρ, Ελ Καντουρί, Πέλκας, Κάμπος, Βιερίνια, Μακλιμιός, Κουλούρης και Πρίγιοβιτς. Η αποστολή του ΠΑΟΚ για το αυριανό ημιτελικό της... 1-3 έχει έρθει το πρώτο παιχνίδι. 1-3. Και θα μπορούσε να είναι 0-5. Ναι. Αλλά δεν έχει δώσει απέναντι στον πίσω, βαλέ, έχει κάνει τέλος. Αύριο παίζει και Λάρισα ΠΑΟΚ. Λάρισα ΑΕΚ. Τετάρτη. Α, Τετάρτη παίζουν αυτοί. Εκεί είναι όλο το ζουμί. Η Λάρισα, η οποία χωρίς να το καταλάβει, χθες σε φαγικό στο πρώτο λεπτό και το γύρισα. 4-2 κέρδισε τον Πανετολικό. Ελάχιστο ταλέντο, αλλά πολύ δυνατά παιδιά όλοι. Δηλαδή, αν πάει το παιχνίδι στο ξύλο. Ναι. Με ένα 0 περνάει η ΑΕΚ. Ένα 0 η ΑΕΚ. Αν φάει γκολ, θέλει 2 για την παράταση και 3 για την πρόκριση. Γενικά πάντως εντάξει είναι ένα 8. Θα πάει να βάλει γκολ η Λάρισα. Θα ψάξει καμιά στημένη μπάλα, κανένα τέτοιο. Εκεί παίζει κλεφτοπόλεμο. Ναι. Εντάξει η ΑΕΚ χθες ήταν πολύ κακή. Και τι είπε ο προπονητής, λέει... τι είπε πάλι αυτός? Ναι, ρε, επειδή λέει από όλο, λέει, γιατί μια ομάδα που έπεσε έπαιξε τόσο κλειστά. Όχι, να φάει καμιά 30 γκολ επειδή γουστάρεις εσύ να σε παίξει ανοιχτά. Και στο φινάλε μέσα σε καλή ομάδα και ο Πανιόνιος κλειστά μας έπαιξε. Και κάναμε 8 φάσεις στο πρώτο 25 λεπτό. Ναι, ναι. Δηλαδή, θέμα είναι να έχεις ομάδα να ανοίξεις κλειστές άμυνες. Έτσι συμβαίνει σε όλο τον πλανήτη. Δηλαδή είμαι εγώ η Μάλαγα και θα παίξω τη Ρεάλ χθες. Ωραία, να τους πιέσω, να τους βάλω γκολ ψηλά. Να περάσει η μπάλα και να τρέχουμε και οι 11. Δεν είναι αυτά που κάνει ο Χιμένεθ, αυτά που λέει ο Χιμένεθ και όπως συμπεριφέρεται ο Χιμένεθ, δείχνει και τους λόγους που δεν, γιατί τον διώξαν την Ισπανία και δεν δουλεύει εκεί. Γιατί ήταν αρκετό καιρό άνεργος στην Ισπανία. Αυτός να... πότε ήταν πρώτη φορά εδώ? Πριν 5 χρόνια. Έφυγε να πάει στην ομάδα εκεί. Έφυγε κακήν κακός. Α, ναι. Τον διώξαν. Τον διώξαν και τώρα εδώ πέρα και από το πουθενά πήρε πρωτάθλημα. Δεν πήρε, κάτσε να δούμε τι θα βγει η απόφαση. Στο χορτάρι είναι δεύτερος. Εγώ αυτό μετράω. Πάω και είναι πρώτο πόρος του ελληνικού πρωταθλήματος. 61 βαθμούς και ένα παιχνίδι λιγότερο. Έναντι 60 της ΑΕΚ. Αυτό έχει συμβεί στο χορτάρι. Αν μάθουμε να λειτουργούμε με γνώμονα το τι συνέβη στο δικαστήριο, ναι. Δεν υπάρχει ουσία. Γι' αυτό και ο Λουτσέσκο που στάθηκε που βρεθεί τονίζει αυτό το πράγμα. Ότι έχουμε 61 βαθμούς και ένα παιχνίδι λιγότερο. Και αυτό πρέπει να λέμε όλοι. Και η βαθμολογία θα πρέπει να βγάζουμε δική μας. Ναι, ρε, αφού έτσι δεν έχουν μέσα. Δεν είναι έτσι. Έτσι είναι ακριβώς. Έπαιξα με τον Ολυμπιακό.
Όχι. Έχω ένα παιχνίδι λιγότερο. Έχω. Πάμε παρακάτω. Με την ΑΕΚ κέρδιζε 1-0 και δεν μπήκε η ΑΕΚ να παίξει. Αυτός ο διαιτητής θα πάει στο δικαστήριο τώρα. Τι να πάει, κουλάρα. Θα πάει. Πήγε σήμερα στην παρουσίαση του ΒΑΡ και δεν πήγε κάποιος να του πει: μην εδώ πέρα μέχρι το δικαστήριο. Έχει και θράσος. Το ΒΑΡ είναι αυτό που είναι το. Το ηλεκτρονικό. Έγινε η παρουσίαση του ΒΑΡ σήμερα. Ναι. Η ΑΕΚ στο μεταξύ, αφού κατάλαβε. Ποιος αποφασίζει αν θα το πάρει, αν θα χρησιμοποιηθεί ή όχι, η ΕΠΟ. Η ΕΠΟ. Ή η Super League. Η ΕΠΟ με την πολιτεία. Η Super League την αποφασίζει, Γιάννη. Είναι 16 άτομα μαζί που δεν μιλούνται μεταξύ τους. Αυτός είναι συνεταιρισμός. Οι τέσσερις μεγάλοι είναι 1000 κομμάτια. Ο Παναθηναϊκός διαλύεται. Ο Παναθηναϊκός σήμερα πήγαν 40 οπαδοί του Παναθηναϊκού να ζητήσουν εξηγήσεις από τον Κωνσταντίνο. Είπε ο Κωνσταντίνο ότι θα πληρώσει και φύγει. Σε δολάρια, το γνωστό. Σε τι θα πληρώσει όλα αυτά. Σε δολάρια μέχρι να έρθουν να θέλουν τρεις μέρες οι τράπεζες για να κάνουν ευρώ. Αυτά που παίρνεις και εσύ τώρα. Αυτά που λέγανε και σε εμάς. Ισοφάρισε η Οσμασλή Σπορ την Τραμψο Σπορ. 3-3. Μάλιστα. Παιχνιδάρα γίνεται και 0-2, 1-2, 1-3, 3-3. Και εδώ πέρα μπαίνει ένα γκολ την εβδομάδα. Όχι, είχε γκολ. Είχε γκολ. Είχε γκολάκια. Το θέμα είναι ότι. Εδώ δεν έχει ρυθμό, ρε. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ τώρα έχει να παίξει, έπαιξε εγώ δύο παιχνίδια σε 40 μέρες. Ωραία. Και μπαίνει και παίζει μισή ώρα, απίστευτη. Δεν μπορούν μετά οι παίκτες να έχουν ρυθμό. Το ποδόσφαιρο δεν είναι. Ο παίκτης χρειάζεται το 90 λεπτό. Να το έχει στα πόδια του. Εδώ πέρα, έτσι όπως είναι το πρόγραμμα, όχι μία διακόπτουμε για Πάσχα, μία για Χριστούγεννα, μία γιατί μαλώσαν οι μεγάλοι, μία γιατί μαλώσαν οι μικροί. Μία γιατί ξέρω εγώ, μας ήρθε περίοδος, δεν υπάρχει ποδόσφαιρο. Αυτό είναι αστείο πράγμα. Και βέβαια, όλο το πρόβλημα είναι παράγοντες. Κάποτε μας βόλευε να πούμε ότι είναι ο κόσμος. Ωραία. Ο κόσμος, δε φίλε, ό,τι προϊόν του δώσει θα πάρει. Ναι. Ποιος κόσμος είναι τώρα, λες και. Ασχολούνται. Ο απλός ο φίλαθλος πλέον δεν είναι. Έχουν ηρεμήσει και τα πράγματα. Και ασχολούνται τώρα, τσακώνονται μεταξύ τους. Ξέρεις τι μου θυμίζει αυτό. Τι. Ότι στην τηλεόραση βλέπεις οι πιο διάσημοι τώρα στην τηλεόραση ποιοι είναι. Ποιοι. Οι παρουσιαστές. 100%. Εκπομπών. Εγώ σου πω για μένα. Αντί να είναι οι ηθοποιοί, αντί να είναι οι τραγουδιστές, αντί να είναι οι αθλητές, κάθονται και κάνουν ολόκληρες αφιερών ώρες ατελείωτες για τους παρουσιαστές. Και δεν είχε τηλεόραση όπως ήταν επί Πασόκ, που πέφτανε και τα μπακίρια τα πολλά. Τι μου έστειλε ο κολλητός σου, ρε φίλε. Συνέντευξή σου. Ναι. Μετά το Δυναμό Κιέβου Φενέρμπαχτσε 88-72, τελικός ήταν αυτός. 88-72. Τι είναι, Απρίλιος, τι μήνας είναι. 27 Τετάρτου. Ναι, Απρίλιος. Ναι. Α, είναι ο, πώς το λένε, ο ημιτελικός. Κερδίσαμε στην Κωνσταντινούπολη τη Φενέρμπαχτσε με Γιαννούζα και Παπάδες. Έχεις 13 πόντους, 6 rebound, 5 assist, 2 κρυψίματα. Για πεντάρι, 5 assist. Τα βλέπεις αυτά. Και από την άλλη ο Νάν που ήταν ο καλός της Φενέρ ο τότε. Κοντός. Κοντός. Φιλαράκι μου. 25 πόντους, ναι. 2 rebound, 0 assist ο Κοντός, 3 κρυψίματα. Μπακα Κίεβ. Τα σπάσανε αυτοί. Άγχος ρε φίλε. Final Four μέσα στη. Αυτό το Final Four, άκου να δεις. Ήταν να γίνει στο Κίεβο. Ναι. Στην έδρα μας. Πήγε ο Βολκόφ εκεί πέρα, τα μαγείρεψε εκεί πέρα και έφερε το. Κερδίζει η Ρουσλάνα στο στη Eurovision και γίνεται κοντά οι ημερομηνίες. Ναι. Και έρχεται μια μέρα ο Βολκόφ στην προπόνηση. Εντάξει, εμείς ετοιμαζόμαστε. Για το Final Four εντός έδρας. Όχι, το Final Four ήταν ένας μήνας πριν. Ετοιμαζόμαστε, ξέρεις, είχαμε πρωτάθλημα, Ευρώπη. Και μας λέει, μόλις χάσαμε το Final Four να γίνει στην έδρα μας. Και παθαίνουμε σοκ. Γιατί, ξέρω εγώ ότι. Γιατί λέει, είναι Eurovision εκείνες τις μέρες και δεν προλαβαίνουν να ξεστήσουνε. Δηλαδή σε έφαγε. Τι λες ρε,
Και ξέρεις ποια με έφαγε. Ποιες έφαγε. Η Παπαρίζου. Παπαρίζου το πήρε. Γιατί το πήρε Παπαρίζου και είμαι μέσα. Εγώ με σημαίες και με τέτοια. Και την άλλη μέρα φεύγαμε, ξέρω εγώ, 8 ώρα το πρωί για να πάμε να παίξουμε το Final Four. Το οποίο το πήρατε. Όχι, χάσαμε από την Αγία Πετρούπολη. Του Blatt, David Blatt. Ναι. Πήγατε τελικό, δηλαδή κερδίσατε τη Φενέρ. Πήγατε τελικό, με Λάρι Βορεάδη. Σφαγή τη Φενέρ να πεθάσω. Όχι τη Φενέρ. Τι. Σε Κίεβ. Α, εσάς έσφαξε. Ναι. Τι του έλεγε, δεν του έλεγε τίποτα. Τον έλεγα. Δες. Και. Και τι, δεν γινόταν. Τι να κάνει αυτή η ψυχή, καιρό χρόνο να ακούσω. Τι ψυχή, καλά είναι, τον είδα στο All Star Game που παίξαμε. Βλέπει όλο τι αγώνε. Ναι, ναι, στο All Star Game που κερδίσαμε του νέου. Στο Δήμο, στην περιφέρεια Αθηνών, είναι κάτι τέτοιο μου. Ακόμα στα δικαστήρια είναι με, το, με τη διαιτησία και με αυτά που τους κόψανε. Τους είχε, ξέρεις αυτό, ο Βασιλακόπουλος είχε κόψει τους διαιτητές στα 50, όταν είναι 50 ετών, και παίζανε Ευρωλίγκα μέχρι τα 60, μέχρι τα 55, ξέρω εγώ. Δεν παίζαν στην Ελλάδα και παίζαν στην Ευρωλίγκα μετά. Αλλά για να παίζει ο Βορεάδης συγκεκριμένα που θυμάμαι, πήγε στο Λίβανο και παίζει εκεί πέρα αγώνες. Για να, είναι, ξέρεις, να έχει αγώνες για να πηγαίνει και στην Ευρωλίγκα. Τα κουφά που υπάρχουν εδώ στην Ελλάδα. Εντάξει, ρε φίλε, Ελλάδα, ρε φίλε. Εντάξει, δεν γίνονται αυτά. Ελλάδα, θύχτηκαν τώρα. Λαμόνικα. Ο Λαμόνικα έπαιξε από τότε. Μας έπαιξε τελικό, τώρα που το θυμήθηκα. Βορεάδης, κομμένας δεν θυμάμαι ποιος ήταν. Είχε καλύτερη ομάδα η Αγία Πετρούπολη. Ποιος είχε. Είχε έναν, έναν Φιλανδό που έπαιζε στην Εθνική, που έπαιζε στην Μπαρτσελώνα. Στίβενσον, Στίβενσον, κάπως έτσι, ένα διάρι. Όλοι τέτοιοι είναι αυτοί. Δηλαδή μόνο διάρι είναι. Και... με κολόχερα που πηδάνε ψηλά. Με κολόχερα και πηδάνε ένα μέτρο. Ναι. Πήγαμε καρφώσει και όλα στη μάπα αυτός. Έβαγε την γονατιά από κάτω. Ξανά έλα το λέω. Κόκκινη κάρτα έπρεπε να φάω. Ναι, γεμάτη ήταν. Όλη δικιά του. Είχε το Μακάρντι, ένα τριάρι απίστευτο Αμερικάνο. Εντάξει, καλύτερη ομάδα. Εμείς ήμασταν και Μαρσέλο Νικόλα, 37 όλη χρονών. Καφενία, ναι. Όχι, σούπερ ήταν, σούπερ χρονιά. Πήραμε το πρωτάθλημα, το κύπελο. Κάθε στιγμή το πρωτάθλημα της Ουκρανίας ποιον έχει, ρε. Τι λες τώρα. Ποια άλλη ομάδα είχε τότε. Υπήρχε πρόεδρος στη Μαριούπολη, που επειδή είχε δύο γραμμές πράσινες, κίτρινες, τέτοια ήταν η φανέλα μας. Στην άκρη, σε μια γωνία, ξέρω εγώ, μισός τείχος, τώρα δύο μέτρα επί δύο. Πάει και λέει αύριο, γιατί παίζαμε ανά δύο μέρες, δύο παιχνίδια στην έδρα μας, δύο στη δικιά του συνέδρα. Και τους έβαλε να βάψουν το γήπεδο και να είναι έτοιμο σε δύο μέρες. Στην Μαριούπολη ο πρόεδρος ήταν... Βαρούσε, δυνατός. Ό,τι έλεγε αυτός γινότανε στην πόλη. Και πήγε η Λιαδέλης μετά, ο Παναγιώτης Λιαδέλης, και μου λέει, έλα Γιαννάρα, έχω πρότασα τη Μαριούπολη. Μεγάλες σακούλες, λέω, εκεί, να πας Παναγιώτη. 85-74 χάσατε. Ναι. Χάσατε με τι έκανες. Πόντα δεν πρέπει να βάλεις. Ποιος τα στέλνει αυτά. Ο Κότα ήταν ο κορυφαίος της... Ο Κότα είναι Αμερικάνος όμως, από ό,τι βλέπω. Α, ο Κότας, αυτό το Κότα μήπως θυμόταν άλλο. Εσάς ο Νόρις έβαλε, Μάρκους Νόρις, Μάρκους όχι Νόρις. Ο Ντι Νόρις. Ο Κοντός, κάτι φιλάρα, έκανε. Ο Γκρίρα έκανε τίποτα. Δεν, τους πρώτους σκόρερ έχει μόνο. Έφαγε πιο κάτω, τον αγώνα, βρε. Δεν έχει, μόνο τα στατιστικά έχει. Έξι εσείς παραπάνω από εσάς, ίδια λάθη. Δύο κλεψίματα παραπάνω. Και έχουμε έναν μαύρο εκεί πέρα. Και μας δίνουν τα μετάλλια. Στα τρίποντα σας κατέψαν. Και μας δίνουν τα μετάλλια. Και μπαίνει αυτός μέσα στα αποδυτήρια και είμαι ακριβώς από πίσω του εγώ. Ξέρεις τώρα σαν κλαμμένα. Μπαίνουμε, βγάζει το μετάλλιο και το πετάει. Από τα νεύρα του. Ξέρεις, το βγάζει από μέσα, το πετάει και αρχίζει και βρίζει, φωνάζει εκεί πέρα ότι έπρεπε να παίξουμε καλύτερα. Άρχισε να λέει αυτό. Ήταν καλύτερη ομάδα από εμάς. Πριν 10 φορές να παίζαμε, τις 2 θα κερδίζαμε. Έτσι.
και είμαι ακριβώς από πίσω του. Και αυτός είναι, όχι ο Μάρκος Νόρις, ο άλλος, ο Λαμάρ Γκρι. Τον πιάνω από το λαιμό από πίσω και τον πάω σέρνοντας ακριβώς στη γωνία. Το λέω, μάζεψε το από κάτω, ξαναφόρεσέ του στο λαιμό σου, γιατί άμα σου λέγανε από την αρχή της χρονιάς ότι θα παίξει τελικό Ευρώπης, πουλάς όλους εμάς τους συμπαίκτες σου που σκιστήκαμε να φτάσουμε εδώ, γιατί κάναμε σούπερ χρονιά και προπονήσεις, όλα τα πάντα, ήμασταν πολύ επαγγελματικοί. Ναι. Ναι ρε παιδί μου. Και αυτός τώρα με μαγιά, ναι, βλαχομαγιά, ναι. Βλαχομαγιά από το Άιδαχο, για να πάρει συμβόλαιο του χρόνου. Από Μιζούρι, ναι. Και τους λέω και τον πάω κολοφαράντζα έτσι μέχρι τη γωνία. Μετά έβαλε τα κλάματα και sorry και big Greek και άρχισε να μου τα γλύφει εμένα μετά. Και βλέπω τα πλάγια να έχει το Μαρσέλο Νικόλο. Όπα, λέω, θα γίνει τώρα. Ξέρεις τώρα ορμούσε. Νεύρα. Όχι, θα ορμούσε εμένα. Και δεν είναι ψεύτικος και ο Μαρσέλο Νικόλο. Θα δίναμε, δεν θα τρώγαμε κιόλας. Δεν ήταν. Και έρθει και το βουτάκι και ο Μαρσέλο. Ναι, γιατί να σου πω κάτι. Εντάξει, έχασε τον τελικό. Όλοι στεναχωρηθήκαμε, γιατί να μην το κερδίσουμε το ευρωπαϊκό, ξεννοείται. Δεν είχαν κερδίσει και ποτέ τίποτα αυτή τη ζωή τους, ούτε πρωταθλήματα. Ξέρεις, πιο πολλοί Αμερικάνοι που έρχονται είναι έτσι. Και καταλαβαίνεις ότι αυτό το πράγμα είναι ό,τι χειρότερο. Γιατί δεν έχει τελειώσει το πρωτάθλημα, είχαμε και το πρωτάθλημα. Ναι, ναι. Να σε αδειάσει το ένα. Ναι, και τον ισιώσαμε λίγο εκεί πέρα. Έπαιξε μετά. Έπαιξε και ήταν και καλός. Αλλά χρειαζόταν αυτό. Βέβαια. Αυτά είναι τα αποδυτήρια. Δεν πας να πλακωθείς μέσα στα αποδυτήρια. Τον κάνεις τον άλλον να νιώσει ότι όχι ότι απειλείται, ότι δεν τελείωσε η ζωή μας γιατί χάσαμε ένα παιχνίδι, δεν παίξαμε καλά. Εντάξει, μπορεί αυτός να έπαιξε καλά. Δεν θυμάμαι τώρα άμα έβαλε 15 πόντους. Ο άλλος ο Νόρις ήταν. Ο Νόρις ήταν, δεν ήταν αυτός. Αλλά το θυμάμαι σαν τώρα. Πήρε το μετά. Τι κάνεις. Εδώ πέρα είμαστε ομάδα, δεν έχει. Αυτά είναι τα αποδυτήρια. Όλοι χάνουμε, όλοι κερδίζουμε. Ναι. Αθλητισμός είναι η αλφαβήτα. Ναι. Ωραία λοιπόν. Ωραία λοιπόν. Φτάσαμε στο τέλος, Γιάννη. Φτάσαμε στο τέλος. Πάμε να τσιμπήσουμε τίποτα. Πάμε να τσιμπήσουμε, πάμε να φάμε. Μην πεις που το άλλο μαζευτούν κανένα 5.000 άτομα. Να πούμε και πού, γιατί να μην πούμε. Δεν θέλουμε. Θέλουμε πριβέ να μας ηρεμήσουμε λίγο. Πώς είσαι τώρα, εσύ τώρα ας πούμε πόσα χρόνια είσαι διάσημος. Μπίλι, πόσα χρόνια είναι διάσημος ο Κόλκας. 3, 5. Πριν γεννηθεί λέω άλλη. Εσείς οι μαλλιάδες, το ίδιο τρόπο έχετε. Πόσα χρόνια είσαι διάσημος. Τι είναι διάσημος. Celebrity ρε φίλε, celebrity. Δεν το βλέπω έτσι ρε φίλε. Πώς το λέτε, όχι, που σε γνωρίζει ο κόσμος. Δεν ξέρω αν με γνωρίζει ο κόσμος. Πώς. Κάποιοι με γνωρίζουν. Ωραία, τότε τι πρόβλημα έχεις να πεις που θα πάω να φάμε. Θα σου πω εκτός αέρα. Όχι, θέλω, δεν θα πούμε το μαγαζί. Θέλω να μου πεις το λόγο που δεν το λες. Δεν γουστάρω να το πω. Ωραία, δεν γουστάρεις. Πόσα χρόνια είσαι celebrity. Άντε πάλι. Τι είναι celebrity. Γνωστός αδερφέ, πώς το λέτε εκεί στην Νεάπολη που μεγάλωσες. Ούτως που... πάω παραδοσιακά σε μαγαζιά που τα έχω τσεκαρισμένα. Δεν έχει να κάνει. Εσύ πόσα χρόνια είσαι star. Star πάλι συνεχίζει. 10. 15. Ωραία, εγώ είμαι 25 και δεν έχω πρόβλημα. Εσύ γιατί έχεις πρόβλημα. Τι δεν έχεις πρόβλημα. Εγώ δεν έχω πρόβλημα. 25 χρόνια διάσημος. Μπορώ να σου δημιουργήσω. Είμαι 25 χρόνια διάσημος. Σιγά βρε Μαντώνα. Σιγά. Το 1994. Άντε, δεν είναι άλλο 25, 24 ύφος. Χρόνια. Άλλο ύφος είσαι εσύ, άλλο ύφος. 24 χρόνια celebrity. Γράφουν για μένα. Ότι δεν μπορείς να βάζεις καράφι από κάτω. Γράφει το όνομά μου. Έγραφε ο Γιαννούλης, δεν μπορούσε να βάλει. Που ο Γιαννούλης την κάρφωνε την μπάλα. Να μην βάλω και το άλλο. Τέλος πάντων, εγώ ο 25χρονος celebrity με το 10χρονο celebrity πάμε να φάμε. Ευχαριστούμε πολύ. Χαρήκαμε για τη συνεργασία. Να είστε καλά.